Τα είπαν δύο ακροατές στον αέρα. Κάτσε ρε να μιλήσει άλλο. Κάτσε να μιλήσει άλλο. Είμαι αντίθετος με αυτόν τον ρατσισμό ενάντια στους γκέι. Δηλαδή, δεν πάω σε αυτό το μαγαζί γιατί αυτός είναι γκέι. Δεν το παίρνω στη δουλειά μου γιατί είναι γκέι. Δεν αφήνω. Γιατί είναι λεσβία, γιατί είναι τρανς, είναι πολλά έτσι. Είναι η LGBT κοινότητα. Όπως διαφωνώ με τους γκέι οι οποίοι θέλουν να πείσουν το κοινό ότι εμείς είμαστε normal και εσείς είστε η μη normal, ας πούμε. Ούτε αυτό μου αρέσει. Αυτό το στυλάκι το εμείς είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε πιο normal από εσάς. Αλλά χειρότερος είναι ο ρατσισμός. Εγώ αυτό που εισέπραξα είναι. Αυτό που εισέπραξα εγώ είναι. Εμείς είμαστε γκέι και είμαστε πιο normal από εσάς. Και εμείς οι υπόλοιποι, αν είμαστε, γιατί μπορεί και να μην είμαστε, για να λέμε ότι είμαστε. Έτσι. Λέμε στους γκέι ρατσισμός. Δηλαδή, εγώ χθες κατάλαβα στο εστιατόριο, πέρασαν πάνω από 100 άτομα με ξένα και μου είπανε γεια. Και σχολιάζανε το. Γκέι, σε χαιρέτησα. Όχι, δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Μη γκέι. Α, μη γκέι. Μη γκέι. Μη γκέι. Και σχολιάζανε. Λέω. Νέοι άνθρωποι. 30, 25, 35. Δεν σου μιλάω να περάσει η γιαγιά μου η Παρασκευούλα με τη γιαγιά μου τη Ζαμπέτα και να μου λέω: καλέ, όχι, όλε και προ, όλες, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ξέρω, οι πούστιδοι, ξέρω αυτά που λέγανε. Όχι, μιλάμε για 25 χρονών, 30 χρονών κτλ. Και λέγανε: του τιμώρησε, λέει ο Θεός, γιατί έριξε βροχή. Πρόσεξε, ρε μαλάκα, άκου τι σου λέω. Εγώ είμαι στη μέση. Παρακολουθώ και τη μία. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις θέλω να είμαι στη μέση. Παρακολουθώ και τη μία περίπτωση και την άλλη. Εντάξει, η γενική εικόνα ήταν απαξιωτική για τους γκέι, για το πάρτι, από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, μη ηλικιωμένους κτλ. Δεν τους άρεσε ο τρόπος που θέλανε να διαδηλώσουν την ιδιαιτερότητά τους. Δεν άρεσε στο κοινό. Σε ακούω με προσοχή. Σε ακούω. Αυτό εισέπραξα δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, σε ακούω. Τα δεδομένα ποια είναι. Ναι. Περιμένει. Αυτό το σουτιάν τι είναι τώρα. Λέγε, ρε, άσε τη ζήτα. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Επειδή συζήτηση είναι με τεράστια. Ναι, βέβαια, να το ξεκινήσουμε. Κάποια δεδομένα. Ναι. Ποια είναι τα δεδομένα. Να ακούσω. Θα συμφωνήσουμε. Ναι. Μιλάμε για ίσως για το μέγεθος της πόλης. Ναι. Είναι η δεύτερη ελληνική πόλη, έτσι. Ναι. Η Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Πιο συντηρητική δεν γίνεται. Ναι. Είναι Βυζαντινόπολη και στο σημείο που δεν παίρνει. Και συντηρητική. Βυζαντινόπλη. Χριστιανό. Συντηρητική. Ναι. Άκρο συντηρητική. Δεν υπάρχει, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή αυτή η αγρυπνία που έγινε την Πέμπτη από τον Άνθιμο και την κάλυψα εγώ ραδιοφωνικά και με την δημοσιογράφο του Newsfish στον αέρα κανονικά ήταν τραγική, ας πούμε. Εντάξει. Ο Άνθιμος. Για γέλια δεν υπάρχει. Ναι. Είναι τραγικό. Δεν του έλεγε πελάτη ο Άνθιμος. Τους... Περίμενε. Δεν του έλεγε πελάτη. Για να μην σε κουράζω. Αν θέλει τον παίρνω τώρα τηλέφωνο και τον βγάζουμε στον αέρα. Τον Άνθιμο. Τώρα. Όχι. Ποιον. Τον Τζιντερίβι τον Γιώργο. Ναι. Δημοσιογράφο, ναι. Είμαι μελετητή, ιστοριογράφο, ναι. Ακτιβιστή, αυτός που ξεκίνησε το Gay Pride, χωμένος, στο σινεμά, στο θέατρο, σε 1000 ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σε άλλη παραλία λέει, γκέι. Ναι. Λέγε. Τον έβγαλα στον αέρα Παρασκευή πρωί. Ναι. Και είπε το εξής. Τι πρωί, αφού εσύ κάνεις εκπομπή το βράδυ. Το πρωί έχω, ρε, κανονικά. Δεν έχει. Το 9 με 10 το πρωί έχω, ρε. Α, κάνεις δύο. Α, δύο κδεύω. Προθεσίτης. Ναι, και άλλο το βράδυ. Ναι. Και μου λέω, Γιώργο, μία ερώτηση. Ναι. Παύλα απορία. Θα απαντήσεις εσύ μετά. Την είπανε 100 άτομα τις τελευταίες 10 μέρες. Ναι. Γιατί το κάνουν αυτό. Για να δείξουν ναι. Το ότι είναι τρανς ή λεσβία ή γκέι κτλ. Ναι. Ας είναι, λέει. Γιατί το κάνουν αυτό. Σου πω εγώ. Λέει, να πω τίποτα, παιδί. Γιατί λέει οι straight και όλοι εσείς καθώς πρέπει στην καθημερινή σας ζωή, όλη τη μέρα, κάθε μέρα το δείχνετε. Κρατάτε τη γυναίκα σας από το χέρι, φωτογραφίζεστε, φιλιέστε μέσα στο δρόμο. Έτσι, εγώ λέει μπορώ να φιληθώ σε ώρα αιχμής στη Μισχή με το αγόρι μου. Ναι. Το είπα αυτός. Έχει κάνει μελέτη το απιθύτα. Ναι. Στο κέντρο της πόλης. Ναι. Στο κέντρο. Ναι. Όχι τέρμα δυτικά ναι, ναι. Ή ανατολικά ή στον Φίνικα. Τι λες ρε Μάρε, τι είναι αυτά, θα πες και κάποιο κτίριο. Κάτσε να ρω, τι δεν λέω. Έλα, ψέματα. Τρώει αυτός από το Gay Pride, τώρα θα το δω την άπλημα. Κάτσε, εσύ έχεις δει πολλούς. Το 1930, όταν ολοκληρώσει δηλαδή. Ναι, τι άντε να ολοκληρώσει. Ναι. Όχι, να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Ναι, το 1930 ο παππού σου και η γιαγιά σου μπορούσαν να βγουν και να φιληθούν στον δρόμο. Α, όχι. Όχι, κάνανε τότε. Έγινε straight αυτό. Pride. Straight Pride κάνανε τότε. Όχι. Για το Gay Pride θα τα πω εγώ μετά. Συνέχισε. Ναι.
Αυτό. Όχι, είναι πολύ βασικό. Έχουμε 2015, άστο παππού και τη γιαγιά. Γιατί δεν βγήκαν τότε να διαδηλώσουν την αγάπη τους. Πώς, μα έγιναν αγώνες κοινωνικοί για να μπορεί η μάνα μου να φοράει το 60 μίνι και το 70. Γίνανε αγώνες. Ο μπαμπάς μου, μου τα έλεγε σχορεμένος, και αυτό λες κι εσύ. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό μου λέει και ο μπαμπάς μου. Να κάνουμε κι άλλους αγώνες, να βγάλουμε και τις λεσβίες στον δρόμο. Τα μάτια λίγο. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Εννοείται, ρε πούστε. Εννοείται. Εσύ που τι πρόβλημα έχεις. Λοιπόν, αυτά όλα γίνανε. Εννοείται. Αυτά όλα γίνανε και γίνονται. Κάτσε να ακούσουμε για να μπει στη συνείδηση του κόσμου. Παρένθεση, ο Γιώργος τα είχε με ιερέα, με παπά. Ποιος... Είχε σχέση με ιερέα, ποιος με παπά. Ποιος Γιώργος. Πού σου λέω το παιδί. Το επειδή το είπε στον αέρα. Ποιος. Ο Τσιτηρίδης, ο Γιώργος. Τσιτηρίδης τα είχε με παπά. Με παπά. Ο οποίος του κρυβότανε και το αποκαλύπτει ότι είναι παπάς. Από μία σύντοση. Γιατί μία δεν είναι τρεις... αξίριστο. Ναι, όχι, είχε ένα γεννάκι. Γεννάκι στο σπίτι, ποιο είναι αγαπητό. Ναι, ω ωραίο παιδί, με γεννάκι. Ρε παιδί μου, κλαίω. Εσύ, κλαίω. Κάτσε λίγο. Εσύ, ναι. Όπως είσαι έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να ήσουν ο παπάς, μας το λέει. Ναι, ο Ερκεραβίνο. Σωστό, όχι, έχει δίκιο. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή του είχε κρύψει ότι είναι ο παπάς. Και να μαλλιάζει εγώ παιδιά, όχι με το μέλι ασχολούμαι, μαγιστή είμαι. Και να μου βγει αύριο παπά. Δεν λέω τι είσαι. Έτσι, δεν παρεξήγησε, κατάλαβε. Εγώ θέλω να μου πει με τον παπά που τα είχε την οικογένεια, ποιο την έκανε στο σπίτι. Απάντα, ρε. Τι, ποιο έκανε την οικογένεια στο σπίτι. Κατάφυλε, αυτά εδώ τώρα που λες. Μια εβδομάδα ο ένας, μια ο άλλος. Είναι η ντροπή της κοινωνίας. Ντροπή. Ξέρε, παιδάκι μου, λοιπόν, όταν μην κερνάς, αυτά εδώ ένα είναι η ντροπή της κοινωνίας. Η ντροπή της κοινωνίας είναι ποιος θα κάνει την οικογένεια, ε. Και δεν πρόκειται να βγούμε άκρη. Υπάρχουν εκατομμύρια ζευγάρια στον κόσμο γκέι και λεσβίες που έχουν μια αρμονικότατη ζωή πολύ πιο αρμονική από του καλού τον νοικοκύρη. Που πουτανιάζει, που πουτανεύει. Που ξενοκετάει και ψωνοπηδάει τη γειτόνισσα και πού. Άστα. Λοιπόν, αυτές οι ηθικολογίες αλλού. Ερώτηση. Σωστό, πολύ σωστό. Ερώτηση. Είσαι υπέρ του να υιοθετούν και παιδιά τα γκέι ζευγάρια. Βγήκε το κειμαντεράρα Γκασγκόιν, κατεβάστε το. Ελλάδα, ρε. Βγήκε το κειμαντεράρα Γκασγκόιν. Γκασγκόιν. Για να ξεράσουν κάτι Νεϊμάρ, η Νιέστα και Μέση Λέσια. Ακούω. Μιλάει μέσα ο Μουρίνιο, ο Λίνεκερ και ο. Και ο. Έλα, ρε. Αυτός, και, άλλος, ναι. Και ο Ρούνεϊ, ναι. Ντοκιμαντεράρα. Υπάρχει θέμα να υιοθετούν παιδιά τα γκέι ζευγάρια. Είσαι αντίθετος. Πολύ ευαίσθητο. Ναι. Αλλά επειδή ξέρω αρμονικά ζευγάρια που το έχουν κάνει. Αρμονικά τι. Και δεν εννοώ μόνο τον Ντέλτον Τζον. Αρμονικά γκέι ζευγάρια. Με γκέι τον φίλο του, τον. Πώς λέτε, David Faines. Ναι, 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 ναι. Τα παιδιά είναι ίδια ο Ντέλτον Τζον. Ε. Άκουρε, εδώ θέλω να μου τα πει. Ναι. Άκουρε τον Ντέλτον Τζον. Χέρι τώρα. Ναι, μένα. Ναι. Ναι, 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 ναι. Είσαι υπέρ. Ναι. Είσαι υπέρ. Ναι. Δηλαδή, δύο γυναίκες οι οποίες έχουν δεσμό να μεγαλώνουν. Ναι. Κοίτασε, μου το πει κάτι τρομακτικά ευαίσθητο, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ ιδιαίτερο και ευαίσθητο. Ναι. Έτσι. Το επεξεργάζομαι αυτό ακόμη στο μυαλό μου. Για οικονομικούς λόγους θέλω να μου πει το εξής. Για οικονομικούς λόγους. Ναι, ένα ερώτημα οικονομικού περιεχομένου. Ναι. Παντρεύεται άντρας με άντρα. Και χειρεύει ο ένας. Ναι. Χειρεύει. Γιατί να πάρει τη σύνταξη ο άλλος, δηλαδή. Δηλαδή οικονομικά δεν είναι. Ρε εσύ εδώ πεθαίνει η μάνα, πεθαίνει ο πατέρας. Χορεύει και ο πατέρας μου και ναι. Πεθαίνει η μάνα μου και αυτή η χώρα και πάει. Και ναι. Για να πάρει σύνταξη η γυναίκα πέρασαν 3 χρόνια. Λέω δηλαδή, πεθαίνει ο άντρας ναι. 75 χρονών, η άλλη είναι 70. Ναι. Έτσι, πολύ ωραία. Και θέλει να πάρει σύνταξη. Ναι. Πάει στο μπουρδέλο το ΙΚΑ και λέει, θέλω να πάρω τη σύνταξη. Κατατέθει τα χαρτιά, περνά 2 χρόνια και σου λέει, πας και ψοφίσει κολόγρια το ΙΚΑ. Και το κράτος, να μην τη τα δώσουμε τώρα. Την έχουμε 2 χρόνια. Και τα λοιπά, και να τη τα δώσουμε δεν μετά. Δεν αγαπητούν αυτά. Πάνε αναδρομικά στην κυβέρνηση. Ναι, αναδρομικά, αλλά άμα πεθάνει λες εκεί, παίρνει τα τέτοια. Φοράκου το κεφάλι. Και λέω λοιπόν, παντρευόμαστε εμείς οι δυο. Ναι. Πεθαίνω εγώ και παίρνει τη σύνταξή μου. Τι χτυπά, πρώτη μόνο πεθάνει. Και θα παίρνει τη σύνταξη δική μου. Σαν σύζυγο. Σαν χείρα θα την πάρει τη ναι. Σύνταξη. Γιατί δεν την πάρω. Εδώ το έκανε που στην πήκε μέσα με άντρα γυναίκα. Θα μπει με γυναίκα γυναίκα, άντρα με άντρα. Τη πόπη θα γίνει, ρε, τρελό, ρε. Αυτό ναι. Το οικονομικό κομμάτι δεν πρέπει να υπάρχει. Καλά τώρα από όλα τα υπάρχει τόσο μεγάλο ναι, και βασικό θέμα. Πήγε τώρα σε κάτι που είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το θέμα το οικονομικό το μετράω περισσότερο από όλα. Και από το ηθικό και από όλα τα άλλα. Μετράω και το άλλο κομμάτι. Μα πει ο Τζόρνα την γνώμη. Εγώ καταρχήν. Κάτσε να το φρύδι. Με αυτές τις παρελάσεις και τις συγκεντρώσεις των ομοφυλόφιλων. Ναι. Λοιπόν, βλέπω ότι πάνε να περάσουν στον κόσμο και στη συνείδηση του κόσμου. Τι πράγμα.
να νομιμοποιήσουν την ανομαλία και τη διαστροφή. Ναι. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Τι είναι η διαστροφή, 13-30. Η διαστροφή δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Όταν πάει ο άντρας με τον άντρα, τι είναι, διαστροφή δεν είναι. Ο Θεός έκανε τον άντρα, έκανε και τη γυναίκα. Έκανε τον άντρα, πηδάει τη γυναίκα. Έκανε... Αλλιώς έβγαινε μόνο άντρες να πηδιούνται μεταξύ τους. Ερώτηση. Είναι ανομαλία της φύσης. Δεν είναι. Τη φύση δεν είναι ο Θεός. Φυσικά. Άρα ο Θεός έκανε το λάθος. Όχι, γιατί τι όχι. Ο Θεός έκανε. Ναι, αν το πάμε με τα θρησκευτικά και με την, με την θρησκεία μας δηλαδή. Ναι. Έκανε τον Αδάμ και έκανε και την Εύα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Γι' αυτό έκανε και την Εύα λοιπόν εκεί πέρα. Για να έχει το τέρι του. Έκανε όμως, ναι. Έκανε όμως ο Θεός. Από πλευράς γονιμοποίησης. Ναι, από πλευράς γονιμοποίησης. Όχι από πλευράς ερωτικής ικανοποίησης. Έκανε και τον Κωστέτσο ο Θεός. Δεν τον έκανε φίλοι λοιπόν. Τι λέει ρε ο άλλος. Ο Κωστέτσος φταίγει ο Θεός. Αν φταίγει. Τώρα αυτό ο Κωστέτσος μπορεί να έγινε μετά. Ας έγινε μετά. Γεννιέται ρε που είσαι ένα παιδί με φωνητικές κορδές λεπτές. Και το βάζει το παιδάκι με τα άλλα τα αγοράκια, το άλλο το σουτάρει την μπάλα, ο άλλο σου παίρνει τα κουρσάκια και ο άλλο παίρνει και παίρνει τις κούκλες 3 χρονών. Ποιο φταίει εδώ. Εγώ δεν το έχω λύσει το θέμα. Εντάξει. Δεν λέω ότι φταίει ο Θεός. Λέω ποιο φταίει. Γιατί, γιατί ψάχνω να βρω, δεν το βρήκα ακόμα. Δεν κατέληξα. Να μου λες, κάνω μια άλλη ερώτηση. Δεν κατέληξα, να μην παρεξηγηθώ. Εγώ το ψάχνω ακόμα. Δεν έχω βρει ακόμα ένα. Τι είναι και τι δεν. Εντάξει, εντάξει, ρε παιδί. Εντάξει, τι. Εντάξει, εκείνο το κάνει φύση. Και εμένα η φύση με κάνει φαλακρό. Εντάξει, του κάνει φύση. Εγώ φταίω δηλαδή που έγινε φαλακρός. Τώρα εμείς πρόσεχανες, εμείς, ναι, εμείς πιέζουμε τη φύση και πάμε κόντρα στη φύση. Εγώ γεννήθηκα. Και ψαχνόμαστε με αυτό το πράγμα. Εγώ γεννήθηκα και όταν 15 χρονών βρέθηκα εκεί σε μια εκδρομή και τα λοιπά και μου την έπεσε μια 27 χρονών και πήγα να κάνω το σεξ μου. Βρήκα ότι το πουλί μου να μου δεν κατέβαινε. Το σεξ. Πήγα και το εγχείρησα. Ο Μιλιαράς με έκανε, μου πήρε την Παρθένα ο Μιλιαράς. Φυσιολογικό είναι αυτό. Ναι, φυσιολογικό αυτό. Αυτό τι ήταν τώρα. Ποιος έφταιγε. Το πουλί μου που δεν άνοιγε προς τα κάτω. Αυτό είναι φυσιολογικό, ρε φυσιολογικό. Έτσι γεννιούνται τα παιδιά. Πώς γεννιούνται. Το σου. Όλοι το έχουν αυτό το πρόβλημα. Γιατί εσύ όταν πήγες να πηδήξεις την πρώτη φορά ήταν δυσκολεύτηκες. Εμένα δηλαδή. Κόπηκε στη διάρκεια, ρε φίλε. Ποια διάρκεια. Στη διάρκεια, στο πίδημα ας πούμε. Κόπηκε. Εμένα. Στο πρώτο πίδημα είμαι. Τι? Σιγά σιγά, ρε φίλε, δεν κόβεται. Διάλειμμα. Δηλαδή, λέω, επειδή εσύ, εγώ ψάχνω να βρω τη φύση, την Θεός, την φύση δεν τα βρήκα ναι, ακόμα. Ναι. Μπορεί να πεθάνω και να μην τα βρω. Εγώ λέω, τοποθετηθώ ή όχι. Ναι, ναι, θα τοποθετηθείς και μετά θα κάνω το Γιώργο. Ναι. Λέω λοιπόν εγώ, γεννιέται μακροατή. Η γυναίκα σου, είναι εδώ, γυρίσατε μετά το γάμο, γεννήθηκε θηλυκό. Ναι. Έτσι, πολύ ωραία. Η γυναίκα μου γεννήθηκε θηλυκό κτλ. Η Ζωή Λάσκαρη γεννήθηκε θηλυκό. Σωστά. Γέννησε την ώρα βαλσάμι η μάνα της, θηλυκό με τα χεράκια της αθάσης και τα λοιπά. Ωραία. Γέννησε, ξέρω εγώ, και η μάνα της την Αυρατήλωβα. Πες μου, ρε, πως, δηλαδή τώρα, τι φταίει η Αυρατήλωβα που γεννήθηκε με ένα λαρύγγι σαν μήλο εδώ πέρα. Εντάξει, και η κλειτορίδα της είναι 18 πόντους. Αυτές είναι. Με συγχωρείς δηλαδή. Να πούμε τι είναι η λεσβία και να φωνάζουμε, ή να πούμε να ψάξουμε να βρούμε τι είναι γενετικό, είναι αυτό κτλ. Διότι, ναι, απάντησε μου, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ γιατρός δεν είμαι. Θεός δεν είμαι. Ρωτάω εσένα εσείς να μου πείτε. Και τον κόσμο από κάτω. Απάντα ρε. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει, ρε, αυτά είναι αδυναμίες της φύσης να πούμε. Γιατί είναι αδυναμίες της φύσης. Μπορεί να βγει άλλος και να πει. Να τις κάνουμε τώρα τις λεσβείες να παντρεύονται ας πούμε. Να κάνουμε τους ομοφυλόφιλους να παντρεύονται. Ναι. Εγώ το θεωρώ αυτό ανομαλία της φύσης. Γιώργο λέγε. Λοιπόν, καταρχήν. Εσύ είσαι αριστερός Γιώργο. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Αριστερίζεις, ναι. Ναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Έχουμε τον Γιώργο λίγο περιμένει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι έξω. Αν είναι έξω, είναι έξω, θα μιλήσει, από τον έχουμε... πήραμε από τέτοιο, ναι, έτσι. Θα από μιλήσω εγώ μετά. Γιώργο, Λοιπόν, παιδιά, ναι. Έχουμε με μεγάλη μας χαρά, έχουμε στον αέρα τον Γιώργο τον Τζιρίδη. Ο άνθρωπος, δημοσιογράφος είναι το παιδί και έχει δύο άλλα πράγματα, άλλες ιδιότητες έχει. Πού είναι, βασικά είναι ακτιβιστής, όχι εδώ. Ακτιβιστής είναι αυτός που ξεκίνησε την Gay Pride. Ακούν και παοξίδες. Τι σημαίνει η λέξη ακτιβιστής. Ακούν και παοξίδες. Τι σημαίνει η λέξη ακτιβιστής. Άρα ρωτήσω τον Τζόρτα τι είναι ακτιβιστής, τι είναι ακτιβιστής. Ωραία, θα μας πει. Έλα ρε. Έλα ρε, δεν ξέρει. Έλα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εικόνα μας έχεις. Όχι. Στο Euro, αν είσαι σπίτι, βάλε Europoan. Αν είσαι σπίτι. Δεν βλέπω τηλεόραση, οπότε δεν παίζει. Ωραία. Έγινε, Γιώργο. Ξεκινάς προς τι εσύ. Θες, όχι, βρέθηκα, Γιώργο, στο Gay Parade. Μάλλον βρέθηκα να φάω με τη σύζυγό μου σε ένα εστιατόριο.
απέναντι από το Λευκό Πύργο. Και βρέθηκε εκεί πέρα τη ιστορία με το πάρτι κτλ. Αυτό που εισέπραξα από το κοινό, όταν λέω κοινό, λέω ότι νέοι άνθρωποι, γέροι άνθρωποι, παιδιά από όλες τις κοινωνικές τάξεις, γιατί έχω μια μικρή αναγνωρισιμότητα λίγο μες στην πόλη και μιλούσαμε κτλ. Η κοινή αυτή συνισταμένη είναι τους τιμώρησε ο Θεός, έβρεξε και τους διέλυσε το πάρτι. Ο Ασλαμάς θα σου πείτε περισσότερα. Δηλαδή δεν πέρασε θετικά το όλο σκηνικό. Απ' την άλλη μεριά, ρωτώντας εγώ τους φίλους και τα λοιπά, για ποιο λόγο το λένε αυτό, προσπαθούν την ανομαλία τους να την περάσουν για νορμάλ κατάσταση. Και αυτό δεν μας αρέσει, λέει το κοινό που πέρασε από εκεί μπροστά. Λοιπόν, Ασλαμά, ο Γιώργος στη διάθεσή σου. Στην ουσία, Γιώργο, και να σε τοποθετήσω, γιατί είπα εγώ ότι είναι χαρακτηριστικό της πόλης. Η πόλη, α πούμε, για μένα η πλέον συντηρητική στην Ελλάδα. Να ξεχωρίσουμε μερικά πράγματα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι το πάρτι δεν διαλύθηκε, διότι την προηγούμενη μέρα έγινε πάρτι στα Λαδάδικα. Το σημαντικότερο σε μια gay pride δεν είναι τι θα γίνει μετά, αλλά είναι η πορεία. Η πορεία έγινε κανονικότατα, η ορατότητα που θέλαμε δόθηκε. Ήταν μικρή λεπτομέρεια το ότι δεν έγινε το πάρτι. Δυστυχώς δεν έγινε, γιατί πολλοί κόσμος θα περνούσε καλά, αλλά δεν έγινε. Τώρα, το αν μας τιμώνει στο Θεό ή όχι, έχει να κάνει με το ποιο Θεό πιστεύει ο καθένας και αν υπάρχει Θεός. Σωστά, βέβαια. Επίσης, το ποιος λέει και το τι λέει έχει να κάνει με το ποιοι είναι η παρέα του καθένα και το επίπεδο των ανθρώπων με τους οποίους συνοδεύεται ο καθένας. Εγώ αντιθέτως λοιπόν εισέπραξα πάρα πολύ θετικά σχόλια. Είδα ανθρώπους που ήταν με τα παιδιά τους, είδα καθηγητές πανεπιστημίου, είδα δημοσιογράφους, είδα φωτογράφους. Είδα όπως κάθε χρόνο την πόλη να είναι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί μαζί με εμάς διασκεδάζουν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν ελεύθερα, να έχουν μια αυτοδιάθεση, να μην ντρέπονται για το σώμα τους και για τις ερωτικές τους επιλογές, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν μπορώ να δεχτώ την έννοια της ανομαλίας σε τίποτα που γίνεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι συνεννούνε. Δεν αναγκάσαμε κανένα ούτε να κάνει ό,τι κάνουμε. Δεν αναγκάσαμε κανέναν να μας πάει στη μάπα, δεν αναγκάσαμε κανέναν να μας βάλει στα σπίτια του. Ας μείνουν αυτοί στα σπίτια τους λοιπόν, ας μείνουν στις εκκλησίες τους, ας μείνουν στα παιδιά τους. Εμείς αν θα παντρευτούμε, αν θα παντρευόμαστε, αν θα κάνουμε το σύμφωνο συμβίωσης, είναι κάτι το οποίο το διεκδικούμε, γιατί όταν από έναν άνθρωπο ζητάς να έχει τις χ υποχρεώσεις, και στις υποχρεώσεις είναι σωστός, πρέπει να έχει και τα ίσα δικαιώματα με τους άλλους ανθρώπους. Νιώθεις ότι δεν έχετε τα ίσα δικαιώματα από την πλατιά μάζα της κοινωνίας? Προφανώς και δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Ναι. Τα ίδια δικαιώματα τα έχει μόνο ένας χριστιανός, λευκός, αρτιμελής, ετεροφιλόφιλος άντρας, γιατί ούτε η γυναίκα, η λευκή, αρτιμελή χριστιανή έχει τα ίδια δικαιώματα. Σωστό. Η κοινωνία μας είναι βαθύτατα συντηρητική. Σωστό. Είμαστε υποκριτές περισσότερο παρά συντηρητικοί, βέβαια. Γιατί στην κρεβατοκάμαρα μας τα κάνουμε, παρτούζες κάνουμε, για πολιτικούς ξέρουμε, για παπάδες ξέρουμε, για παπάδες τραβέστη ξέρουμε. Να σου πω σε πόσα πάρτι της θεολογικής έχω πάει, τα οποία καταλήγουν μετά με πληρωμένα αγόρια από αυτοί όλοι κάνουν παρτούζες και τρώνε τα κρέατα, για να βγαίνουν την επόμενη μέρα στον άμβονα να λένε ότι εμείς οι οποίοι έχουμε το θάρρος να βγούμε προς τα έξω, να το πούμε, είμαστε. Για τον άνθιμο, έχεις να πεις κάτι? Για το σεβασμιότατο. Να κάνει μια ερώτηση και ο Γιώργος. Για τον πανιωγιότατο άνθιμο, έχεις να πεις τίποτα? Που έκανε. Δεν έχω να πω κάτι. Είπα ότι η υποκρισία είναι χειρότερη από το να είσαι συντηρητικός. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι πραγματικά υποκριτές, διότι δεν μπορεί στους κόλπους της ίδιας της Εκκλησίας να έχεις κλέφτες, δολοφόνους, τους ίδιους ομοφυλόφιλους, και να στιγματίζεις εμάς που είμαστε φανεροί. Εγώ θα στιγματίζω αυτούς που θα ήταν κρυφοί. Εγώ προτιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι είναι παραπληκτικοί. Απαντάς στον άνθιμο τώρα αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά έμεσα. Εγώ απαντάω σε σένα αυτή τη στιγμή. Εγώ ρωτάω για τον άνθιμο που έκανε την εξαγρυπνία. Την αγρυπνία, ναι. Δεν ναι. Ο άνθιμος γιατί δεν ενδιαφέρει η θρησκεία και η εκκλησία καθόλου. Μάλιστα. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Να κάνεις πολύ. Γιώργο, μια ερώτηση από το συνόματος στον Γιώργο, ναι.
Τι μου είπε, το παλικάρι, τι είπες, ότι διοργάνωσε τον Gay Pride. Ο Γιώργος και κίνησε τον Gay Pride. Ναι, ωραία. Εγώ η εξής ένστασή μου, εγώ σέβομαι τους ομοφυλόφιλους και μπράβο τους και μόνο που είναι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και συγχαρητήρια. Από το διάλογο που είχατε πριν, βέβαια δεν μου φάνηκε ότι τους σέβεστε τόσο πολύ, αλλά εντάξει. Σε άκουσε. Εμένα. Ναι. Δεν άκουσες καλά. Μήπως άκουσες τον Τζόρνταν. Μήπως άκουσες τον. Ξέρω, πάντως είχατε ένα διάλογο που δεν ήταν και πολύ. Γιώργο, επειδή δεν έχεις εικόνα, είναι ο Κωστής ο Ραπτόπουλος, δίπλα του αριστερά του είμαι εγώ, στα αριστερά μου είναι ο Γιώργος και στα δεξιά είναι ο Ιορδάνης, ο Τζόρνταν. Ο οποίος είναι αντίθετος. Ο Τζόρνταν είναι. Είπα ότι κάνατε ένα διάλογο με όχι κολακευτικά λόγια, γιατί και αντίθετος να είσαι. Μπορεί να έχεις το ήθος και την προσωπικότητα να μιλάς καλύτερα. Δεν το έκανε ο Γιώργος το σχόλιο. Δεν το έκανε ο Γιώργος αυτό. Όχι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Κάτσε κάτι. Μισό λεπτό να μην μιλήσω καθόλου. Γιώργο, μίλα λίγο. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ γι' αυτό δεν καταλαβαίνω και διαφωνώ και με τον Gay Pride. Σήμερα ήταν η γιορτή του πατέρα. Έτσι. Ναι. Εσύ στον πατέρα σου τέλος πάντων, ή τη γιορτή της μητέρας, ή στη μητέρα σου δηλαδή, εύχεσαι χρόνια πολλά, ας πούμε. Στη γιορτή των ερωτευμένων βγαίνεις έξω και πανηγυρίζεις. Γιατί στα λέω αυτά, για να μην νομίζω ότι είμαι ειρωνικός ή οτιδήποτε. Θεωρώ εγώ αυτή τη στιγμή με αυτό το φεστιβάλ που γίνεται ότι ουσιαστικά έχουν βρει την ευκαιρία κάποιοι, όχι εσύ, να εκμεταλλεύονται τη διαφορετικότητα των ομοφυλοφίλων, να παρουσιάζουν τον Gay Pride ως ένα freak show και να κανιβαλίζουν τη διαφορετικότητα αυτών των ανθρώπων. Συμφωνώ ότι πρέπει να αποκτήσουν επιτέλους ίδια δικαιώματα με εμάς τους straight. Είναι δικαίωμά τους να φιλιούνται. Για μένα θεωρώ ότι θα σταματήσουν όταν θα γκρεμιστούν και θα καταργηθούν τα gay bar στον κόσμο. Τότε σημαίνει ότι η κοινωνία έχει πάει μπροστά, γιατί ένας ομοφυλόφιλος επιτέλους θα μπορεί να πάει να κάνει ό,τι γουστάρει σε οποιοδήποτε μαγαζί. Δεν μπορεί όμως. Ναι, συμφωνώ, βέβαια. Γι' αυτό υπάρχουν και τα gay bar, τα οποία για μένα είναι γκέτο δυστυχώς. Είναι γκέτο δυστυχώς για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω. Είναι χώροι κοινωνικοποίηση, δεν είναι χώροι γκέτο. Κοινωνικοποίηση. Με την ίδια λογική. Κοινωνικοποίηση. Είναι ναι. Ένα σπορ καφέ ή ένα ροκ μπαρ. Ναι, φυσικά. Να σου πω. Μόνο ροκάδες, ας πούμε, ναι. Είναι πολύ αποκλεισμένοι, γιατί δεν μπορούν να πάνε σε ένα μαγαζί της παραλίας για μένα. Τα ροκ ρούχα τους και να ακούσουν ροκ. Φυσικά, αν ένα, πώς το λένε, δεν, κοίταξε, η μουσική ή το είδος διασκέδασης για μένα δεν είναι το ίδιο, γιατί και στο ροκάδικο straight μπορεί να φλερτάρει και στο sports cafe. Στον ομοφυλόφιλο δυστυχώς όμως το απαγορεύουν να φλερτάρει, κατάλαβες τι εννοώ. Εμείς δεν θέλουμε να αφομοιωθούμε. Θέλουμε τη διαφορετικότητά μας, σαφώς και είμαστε διαφορετικοί. Μα δεν πρόκειται ποτέ να είμαστε. Μισό λεπτό. Αλλά είμαστε ίσοι. Θέλουμε να είμαστε ίσοι. Αυτό λέω κι εγώ. Όταν λέω να αφομοιωθείς, αυτό εννοώ. Να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή αναγκάζεσαι και πηγαίνεις και τα κάνεις σε κάποια μαγαζιά. Δεν λέω ότι κάνεις κάτι κακό προς Θεού. Αλλά θα φας κοινωνική κατακραυγή, η οποία είναι εντελώς άδικη. Να ρωτήσω κάτι πέρα από τις ακροματικότητες και από μια πολύ καλή ευκαιρία που βρίσκουν όλοι οι δημοσιογράφοι να κάνουν νούμερα με τα γκέι θέματα. Παντού εννοώ, πανελλαδικός. Σωστό. Η ερώτηση δική μου είναι, στην πραγματικότητα, ποιος ενοχλεί το Pride? Ενοχλεί μόνο τον άνθιμο, ο οποίος είναι η καλύτερη διαφήμιση για το Pride. Αν δεν υπήρχε ο άνθιμος στο Pride, δεν θα μάθαμε ποτέ τόσο κόσμο. Σωστό. Γιατί βγαίνουν όλοι αυτοί οι εξαγριωμένοι, ετεροφιλόφιλοι, ομοφιλόφιλοι, για να πάνε κόντρα σε αυτόν. Και ουσιαστικά είναι ο μόνος που είναι κατά. Όλοι οι άλλοι, το μόνο που κάνουν είναι να φωνάζουν έτσι για την εντύπωση, όπως κάνουμε και εμείς τώρα, έτσι να δώσουμε μια εντύπωση ότι κάτι γίνεται και τα σχολιάζουμε. Να σου κάνει μια ερώτηση, ο Κάργα Στρέι. Δεν είναι αρνητικό δημοσίευμα. Όλες οι εφημερίδες γράψανε, όλα τα κανάλια μιλήσανε. Δεν είδα κανένα να τοποθετήθηκε αρνητικά. Να, ένα σχόλιο. Είχαμε πρόεδρο της Βουλής, είχαμε τους δημάρχους, είχαμε βουλευτές, είχαμε ναι. 28 προξενία. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα παοξί φανατικό, ο οποίος είναι ενάντια. Είμαστε διαφορετικοί, μας είπες, έχουμε διαφορετικότητα. Βεβαίως. Λοιπόν, ανθρώποι με αδυναμίες και τους σέβομαι σαν ανθρώπους. Σαν ανθρώπους σας σέβομαι. Αλλά πέρα από αυτό καταδικάζω τα υπόλοιπα. Δεν δέχομαι, ρε φίλε, παρελάσεις. Γιατί είναι το διαφορετικό αυτό που λέτε. Η ζωή του καθενός είναι δική του και την κάνει ό,τι θέλει. Συγγνώμη λίγο, το κολαράκι είναι δικό σου, μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Σαν άνθρωπο σε σέβομαι. Αλλά δεν μπορεί να μου βγαίνεις τώρα εσύ και χιλιάδες άλλοι πώς είστε να μου κάνεις παρέλαση μπροστά στα παιδιά μου, ας πούμε, ή μπροστά στην ανοχή των υπόλοιπων. Γιατί όλοι είναι υποκριτές, όπως είπες. Οι περισσότεροι ήρθαν εκεί για να γελάσουν με αυτό που είδανε. Δεν ήρθαν για να σας χειροκροτήσουν. Όλοι ήρθαν για να μας χειροκροτήσουν. Για να γελάσουν με εσάς ήρθανε, μπερδεύεσαι. Δεν μπορεί να βγαίνει στους δρόμους αυτό το πράγμα. Αν βγω κι εγώ γυμνός στους δρόμους, τι θα γίνει, ρε φίλε, και χιλιάδες άλλοι σαν και εμένα. Να σου πω κάτι, τα παιδιά σου και όλοι εσείς, 24 ώρες το 24ωρο, γυμνό βλέπετε.
Ναι, αλλά μια και εσύ πάρ τον παρτενέρ σου και κάτσε στο σπίτι και βγάλ τον τα ρούχα και δες τον αγυμνό. Κάθε και εσύ στο σπίτι σου. Ναι, δεν βγαίνω γυμνός στους δρόμους εγώ. Γιατί πρέπει να τρως την μάνα. Γιατί να το κάνω κι εγώ γυμνός σαν και σένα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Η γυμνή ποδηλατοπορία. Πώς? Η γυμνή ποδηλατοπορία σε ενόχλησε. Άμα νομίζω ότι είναι αυτό σωστό για την κοινωνία. Για το ποδήλατο λέει. Όχι, μην ποδηλάτε. Φυσικά. Με ενοχλεί και εκείνο, φυσικά. Τον ενοχλεί και εκείνο. Ολόκληρη εκπομπή στην οποία είναι ετεροφιλόφιλοι δεν πρέπει να βγαίνουν στον δρόμο. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Και δεν έχουν αυτοδιάθεση του ελεύθερου. Γιώργο, Γιώργο, γιατί δεν θα. Πρόσεξε να ακούω. Εγώ το πάω πιο βαθιά λίγο. Θέλω να σε ρωτήσω. Τι κλείνει τα μάτια στα παιδιά όταν δείχνει μια γυμνικόμενα στην τηλεόραση. Γυμνικόμενα είναι, ρε φίλε. Αυτό πρόσεξε να δεις. Είσαι περήφανος για το γιο σου. Ρε φίλε. Και την ώρα μπορεί να μην του αρέσει το φίλε. Εμένα μου αρέσουν κιτσόντες να πούμε. Τον αρέσει. Γυμνό είναι. Τι λέει. Γιατί τι λέω, δεν κατάλαβα. Είναι το λογικό και το αντρικό αυτό. Στο φινάλε φινάλε. Το λογικό και το αντρικό. Αλλά τι. Η δική σου λογική. Φυσικά η δική μου λογική. Εσύ λες τη δική σου λογική. Όχι, δική σου για σένα τότε. Ναι, αλλά με βάση δική μου λογική σου απαντάω λοιπόν. Γιώργο, επειδή δεν πάει πουθενά αυτή η συζήτηση. Εγώ θέλω να κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση. Mm-hmm. Πόσο ετών είσαι, αν επιτρέπετε. 37. Είσαι 37. Το ότι σου άρεσαν τα άτομα του ίδιου φίλου, από πότε το κατάλαβες, από πότε κατά κάποιο τρόπο κατάλαβες ότι η γυναίκα είναι κάτι το οποίο δεν σε ενδιαφέρει και σε ενδιαφέρει ο άντρας, ο άνθρωπος του ίδιου φίλου. Ποια ηλικία. Μικρή ηλικία, αλλά αυτό είναι σχετικό, δεν έχει να κάνει. Ναι, αυτό. Κάθε άνθρωπο λειτουργεί διαφορετικά. Μπράβο, μπράβο. Η ερώτηση δική μου είναι κατά την άποψή σου και μιλώντας με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη σεξουαλική προτίμηση τη δική σου. Πιστεύεις ότι αυτή η προτίμηση είναι γενετικής φύσεως, δηλαδή αυτός που είναι να γεννηθεί straight ή ομοφυλόφιλος γεννιέται ή στην πορεία πλάθεται. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο εμένα με μπερδεύει και δεν έχω βγάλει ακόμα ας πούμε άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή γεννιέται ας πούμε, είπα προηγουμένως, η γυναίκα του Τζόρνταν, η γυναίκα μου, η μαμά του Ασλαμά, ξέρω εγώ, μια ηθοποιός, ξέρω εγώ κτλ. Γεννιέται και η Ναυραντήλοβα. Λέει, είναι γενετικό το θέμα ή καλλιεργείται. Είναι κουλτούρα δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, δεν έχει απαντηθεί ουσιαστικά. Δεν έχουμε απάντηση. Όχι. Δεν έχουμε. Γιατί εγώ πάντως προσωπικά, ναι, να πω λίγο την άποψή μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν γίνεσαι αν υπονοείς αυτό. Ναι. Ναι, άρα θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα εκπαίδευσης μέσα στο σπίτι ή αν είναι θέμα, ξέρω εγώ, εικόνων ή κουλτούρας κτλ. Είναι θέμα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο... Εικόνα και εκπαίδευση δεν είναι, γιατί έχουμε αδέρφια. Όταν τα αδέρφια σου είναι ετερόφιλα και είχατε τις ίδιες εικόνες, δεν, ναι, έχει να κάνει. Τα ίδια πράγματα δεν βλέπατε. Τους ίδιους γονείς είχατε. Ναι. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Άρα καταλήγουμε πιθανολογώντας. Εκτός κι αν υπήρξε, Γιώργο, εκτός κι αν υπήρχε βέβαια διαφορετική συμπεριφορά, Ορίστε. Εκτός κι αν υπήρχε διαφορετική συμπεριφορά. Πάνω κάτω τώρα εντάξει. Διάβαζα τώρα στο βιβλίο του Άγγουστου Κορτό, το βιβλίο της Κατερίνας, που ακριβώς λέει, ας πούμε, η διαφορετική συμπεριφορά στα παιδιά της οικογενείας. Από τους ίδιους γονείς. Μόνο ο γιος ήταν. Ποια η ίδια συμπεριφορά. Όχι, λέει για άλλες οικογένειες. Αυτός λέει ήταν μοναχογιός που το έγραψε. Για άλλες οικογένειες. Αυτό λέει για άλλες οικογένειες, ναι. Αυτός που το έγραψε. Τέλος πάντων, η σημασία ποια είναι. Ο Κορτός είναι μοναχογιός της ερώτησης. Γιώργο, Σαμαρά ψήφισες. Ορίστε. Σαμαρά ψήφισες. Αυτό που κόβει. Τι σχέση έχει αυτό. Αυτό τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει αυτό. Τι σχέση έχει αν γεννιέσαι, γίνεσαι, γίνεσαι. Θα σου πω μετά. Γιατί το ρώτησες αυτό στον Γιώργο. Λίγο Νίκο, το προηγούμενο μήνυμα μας δείχνει. Γιατί τους αρέσει Τζουτζού του Δουνουτού γι' αυτό. Θα μην το ευθελείς. Άντε βρε θέμα... τώρα. Παοξι... Ρε Παοξι και εδώ Παοξι. Άντε, βρε, εγώ πάντως εντάξει μπορώ να πω ότι σήμερα με τον παλικάρι που εκεί μίλησε μου απαντήθηκαν κάποιες απορίες. Τζόρνταν, να ζητήσω κάτι. Ενόχλησε τον Γιώργο τέτοια ώρα. Δηλαδή αν μη τι άλλο. Σεβάσου λίγο, ρε φίλε. Τι να σεβάσω, σαν άνθρωπο του σέβομαι, δεν του συζητάω. Τον σέβεσαι σαν άνθρωπο, το είπα κιόλα. Κάτω, είσαι παράμυρο τώρα. Αν έχει περιμένα σε θέση, δεν είναι σε να φύγω. Πλάκα μεγάλη τώρα. Δεν είναι σεβασμό αυτό, είναι εκπαιδευμένο ο Γιώργο να ακούει. Γενικά, όχι μόνο τον άνθρωπο, Γιώργο, γενικά όλου αυτού του σέβομαι. Σαν άνθρωπο. Εμένα με πειράζουν οι παρελάσει που κάνουν και η δημοσιοποίηση που το κάνει. Είναι λίγο ρατσιστική. Δικό του είναι το πρόβλημα, το ξαναείπα αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα είναι για μα. Μου επιτρέπει. Είναι αδυναμία μάλλον, συγγνώμη, δεν είναι, είναι αδυναμία. Θα θεωρούσα μάγκας, ναι, γκέι πελάτη στο Μανάβικο εσείς. Πολλούς. Ωραία.
Τους πουλάς αυτούς, πουλάς σε φυσικά, αυτούς. Πού κολλάει αυτό, σαν ανθρώπους σε άλλους. Θα σε παραδεχτώ αν πεις, δεν πουλάω σε γκέι. Όχι, λάθος κάνεις, είναι ρατσιστικό μετά. Είσαι λεσβία. Είναι ρατσιστικό άντρο. Είναι η συμπεριφορά του, είναι τζόρτα. Τα λεφτά του τα θέλει. Άρα τώρα, αυτό είναι το συμπέρασμα το δικό σας. Ακούστε λίγο, όταν μιλάτε μαζί μου, ακούστε εδώ. Ναι, να ακούσουμε, ναι. Καλά σε λέω, Ραπτοπούλος, ούτε ελληνικά καταλαβαίνεις, ούτε αγγλικά. Όταν μιλάμε μαζί θα καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Το θέμα να δεν μιλάμε, είναι. Εγώ μιλάω με πάρω τα λεφτά σε όλους. Πρόσεξε, άμα τους διώξω, είναι ρατσιστικό, φίλε. Εγώ δεν είμαι ρατσιστικός. Όχι, δεν είναι καθόλου ρατσιστικό. Όχι, δεν είναι. Εγώ θα πω ότι έχει κάνει μεγάλη μαγιά. Πώς? Ο Τζόρνταν δεν πουλάει, δεν είναι απόλυτη ξεφτύλα να βγαίνουν στους δρόμους έξω να κάνουν παρέλαση και γυμνή κιόλας για την υπόλοιπη κοινωνία. Εάν θέλουν να σεβαστώ την αδυναμία τους αυτή, θεωρώ πρέπει και αυτοί να σεβαστούν την κοινωνία. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Πώς θα γίνει τώρα. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Μισό λεπτό. Κάτσε να απαντήσει ο Γιώργος. Να απαντήσει ο Γιώργος. Να απαντήσει. Δεν είμαστε του Βυζαντινού πολιτισμού, είμαστε του αρχαίου ελληνικού. Ναι. Το είδα αυτό. Για είπα νωρί. Γεμίσαν τα κανάλια με αδερφές. Το είδα αυτό. Ναι. Πρότυπο στην κοινωνία. Γιατί έτσι δεν πειράζει. Πρέπει να είσαι πολύ περήφανος που ο Μέγας Αλέξανδρος είναι. Ήταν γκέι. Πού το ξέρεις εσύ, του κάνεις παρέα, παρέα ζουνα. Γιώργο, θεωρείς ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν γκέι. Ορίστε. Θεωρείς ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν γκέι. Δεν θεωρώ ότι ήταν γκέι. Είναι δεδομένο το τόσο. Εδώ στην Αμφίπολη λέγανε για τον ηφαιστείωνα, για τάφο εραστή. Αυτό που λες σε προσβάλλει τώρα και εσένα. Να σου κάνω και εσένα και τις αδυναμίες σου λοιπόν. Να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Αυτό για μένα, επειδή το λένε και κάποιοι φίλοι μου, δεν έχει να κάνει με το αν ήταν ή κάποια προσωπικότητα γη. Και ο Χίτλερ, αν ήταν γη, δεν κάνατε όχι, όχι, λέει ο Γιώργος ο Τζόρνταν. Το δικαίωμά του του Μέγα Αλέξανδρου να ήταν ό,τι να είναι. Λέει ο Γιώργος. Έχει ο Περικλής ήταν straight. Τι παραπεί αυτό. Λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος θέλει να το πει με καμάρι για να μην προσβληθούν οι ίδιοι. Λέει ότι ο Μέγα Αλέξανδρος έμπνεε για το κουνέλι. Έτσι λέει ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος, ναι. Εσύ λες είμαι περήφανος για το Μέγα Αλέξανδρο. Φυσικά και είμαι περήφανος για το Μέγα Αλέξανδρο. Λέει ο Γιώργος. Αν ήταν gay. Αν ήταν, υποθέτηκα. Αν ήταν. Αλλάζει κάτι στην άποψη που έχει με τον Μέγα Αλέξανδρο. Εάν ήταν. Όχι, λέει ένα 30 στερεοτύπο. Όχι, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Α μα πει ο Μέγα Αλέξανδρος έκανε παρέα. Παρέλαση, πήρε το στρατιώτη σε κανένα παρέλαση. Ο μεγαλύτερο. Τι λέει! Ο κατατεκμήριο μεγαλύτερο Έλληνα ποιητή ήταν γκέι. Ποιο. Κατάλαβε ποιο είναι προφανώ, έτσι το ξέρει. Ποιο. Προφανώ. Πε το, ποιο. Πού να ξέρει ποιητή αυτό. Ξέρω πολλού, δεν ξέρω ποιο είναι ο γκέι. Ποιο. Δεν ξέρω ότι ο Καβάλη ήταν γκέι. Εντάξει, ήταν. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Πάλι καλά. Το αν είναι ο Μεγαλέξανδρο γκέι πάντω ή όχι. Ναι. Έχει να κάνει η σημασία του με το ότι ενοχλεί πάρα πολλού. Γιατί δεν τους αρέσει ένα πρότυπό τους να είναι ομοφυλόφιλο. Όχι, μπράβο. Ωραίο. Έτσι και ωραίο. Εδώ με μένα μιλάς τώρα. Μιλάς με ανθρώπους που συμφωνούν στο κατάντημα. Γιατί ο Μέγα Αλέξανδρος για να αποδειχτεί ότι ήταν γκέι όπως εσείς νομίζετε ή το θέλετε μάλλον για να πάρετε πόντους εσείς. Λοιπόν, σας πληροφορώ, έπρεπε να το ξέρετε καλά. Από γενιά σε γενιά στο μεταδώσουνε. Ποιος το πεσένα. Σε ενοχλεί πάντως. Βέβαια με ενοχλεί που το προσβάλλει. Αυτό με ενοχλεί. Γιατί το προσβάλλει. Αλλά τι να περιμένω από ομοφυλόφιλους να πούνε καμιά καλή κουβέντα για τον άλλον, ας πούμε. Γιατί το προσβάλλει, ρε. Αυτό γιατί προσβάλλει το Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί το προσβάλλει. Το Μέγα Αλέξανδρο γιατί το προσβάλλει. Το ξέρει. Αν με θέλετε, μπορώ να απαντήσω σε μία-δύο ερωτήσεις. Ναι. Αποδεσμεύστε με, γιατί θεωρώ ότι πλέον η συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Γιώργο, έχεις δίκιο. Και ζητώ συγγνώμη εγώ, αν και το περίμενα πάει κάπως έτσι το πράγμα, αλλά ήθελα να ακουστεί η φωνή σου και εσάς. Ειλικρινά. Καταλαβαίνεις. Να είσαι καλά, Γιώργο, εγώ χάρηκα που σε γνώρισα και μιλήσαμε. Θα μιλήσεις. Υπάρχει πολυφωνία, πολυγνωμία, υπάρχει... Και εγώ σε κάποια, με τον άνθρωπο διαφωνώ. Ο Τζόρνταν είναι φανατικός, είναι παοξής, είναι... Ναι, είμαι παοξής, είμαι φανατικός, είμαι άνθρωπος της κοινωνίας. Θέλω να σέβομαι εγώ τους ανθρώπους. Αλλά έχει πανηγυρίσει γκολ που έχει βάλει γκέι ποδοσφαιριστής του μέσα στην Τούμπα. Φυσικά. Μαύρος. Εγώ με τους γκέις είπα και άλλη φορά. Αποκρούσει. Ελληνικά μιλάω, μου φαίνεται και εσύ δεν τα καταλαβαίνεις. Εντάξει, ναι, με τους ανθρώπους αυτούς τους σέβομαι με τις αδυναμίες τους. Δεν με πειράζουν. Ναι. Αλλά δεν θέλω να μην κάνουν παρέλαση μέσα στην πόλη μου. Εντάξει. Και στα χωριά μέσα. Αυτή είναι η ένστασή σου. Βεβαίως. Πώς θα γίνει τώρα. Ο Μέγα Αλέξανδρος. Το μόνο πρόβλημά σου δηλαδή με λίγα λόγια μισό λεπτό. Δικό του είναι ρε φίλε. Ο Ποπός ό,τι θέλει τον κάνει. Δικιά του είναι η ζωή, ό,τι θέλει την κάνει. Φυσικά. Είναι ξεφτύλα για την κοινωνία. Πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή τι να κάνω εγώ τώρα τα παιδιά μας πρότυπο το πάρτι των γκέι. Σε ρωτάω εγώ τώρα. Καλά, μην φοβάσαι. Άμα να γίνουν γκέι. Όχι, δεν ναι, δεν φοβάμαι. Άμα να γίνουν γκέι θα γίνουν. Ναι, ναι, θα γίνουν. Φυσικά. Εγώ προτιμώ να γίνουν άντρες όμως. Πώς θα γίνει τώρα. Καλά, και εγώ προτιμούσα να γίνω προνάπτης. Αλλά είμαι με το ραπτό που εσύ τι προτιμάς τώρα, να είσαι άντρας ή γκέι.
σε ρωτάω. Εγώ ναι. Ρώτα. Όχι, εσένα ρωτάω. Άσε να ρωτήσω, εσένα ρωτάω. Ρώτα με αυτές που ήμουνα να σου πούνε. Τι είσαι τώρα, τι προτιμάς να είσαι, άντρας ή γκέι. Πρέπει παλικάρι μου. Πώς, μην με κάνεις γυριστή, πες μου. Το κάνεις τώρα, ναι. Το κατεβάζεις κάτω από το μείον. Δεν με απαντάς, κολοτούμπα με κάνεις. Το κατεβάζεις κάτω από το μείον. Τα δικά σου τα παιδιά θέλανε πρότυπο να έχουν την παρέλαση των γκέι, σε ρωτάω εγώ. Τα δικά μου τα παιδιά, αγόρι μου, αν είχα παιδιά που δεν έχω, θα τους αφήσω ελεύθερα να επιλέξουν ό,τι τραβάει η ψυχούλα τους. Ωραία, τι θα τους αφήσεις, γιατί θα σε ρωτήσουν. Θα με ρωτήσουν τα παιδιά μου. Λοιπόν. Με λέει ένας προάλλες, έκανα λέει αγόρι ένας φίλος μου και πήγαμε κεράσει. Και τον λέω, φίλε, η σεξουαλική προτίμηση τώρα πλέον των ανδρών γίνει μετά τα 16. Άρα σταμάτα να κερνάς. Ναι, μπράβο. Γιώργο, σε υπέρ, ευχαριστούμε. Ήτανε... Να τοποθετηθώ. Ναι, βέβαια. Ναι. Κλείνουμε με την τοποθέτηση, Γιώργο. Το μεγαλύτερο λάθος και ατόπιμα όλων είναι η διαφορά του γκέι με τον άντρα. Οι ομοφιλόφιλοι είναι άντρες και οι ετεροφιλόφιλοι είναι άντρες. Σωστό. Δεν μπορείς να λες, η μεγαλύτερη προσβολή αυτή είναι. Δεν μπορείς να λες ότι ο άλλος δεν είναι άντρας, ο άλλος είναι και ο άλλος δεν είναι. Πρώτον. Δεύτερον, το τι θα γίνουν τα παιδιά σας, το τι είναι τα παιδιά σας και τι κρύβουν οι προσωπικότητες τους. Για την κοινωνία γενικά μιλάω. Θα φανεί στην πορεία το τι θα γίνει. Πάντως λυπάμαι πραγματικά για τα παιδιά που γενικότερα σε αυτή την πόλη έχουν γονείς οι οποίοι είναι θρησκόληπτοι, φανατικοί, φασίστες και καταπιεστικοί. Τα νέα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από τέτοια πρότυπα, δεν έχουν ανάγκη από την υποκρισία. Πλέον την εποχή του ίντερνετ ο καθένας μπαίνει και βλέπει γυμνό, τσόντα, βία, πόλεμο από όποιο site θέλει. Ναι. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ το σωστό, μπράβο. Ναι, ρε. Γιώργο! Με άλλα πράγματα προφανώς σας πονάει η αποτυχία της δικής σας ζωής, διότι οι ομοφιλόφιλοι έχει αποδειχθεί ότι ήταν και σπουδαίοι άντρες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άμα βάλουμε από τον Κίνσεϊ μέχρι αυτό που αποδικοποίησε τα γερμανικά μηνύματα στο δεύτερο παγκόσμιο και αναγνωρίστηκε πλέον. Λοιπόν, το γνωστή, η γνωστή ταινία το παιχνίδι της μίμησης, ναι. Επειδή έχετε αποτύχει και σαν γονείς, έχετε αποτύχει σαν πολιτική. Τώρα γιατί βγάζεις όμως, μισό λεπτό. Παντρευόμαστε και αν θα υιοθετούμε. Τώρα γιατί βγάζεις και εσύ βγάζεις όμως μια εμπάθεια. Για ποιο να μιλάς, Γιώργο, ένα μήνυμα από φίλο Κροατή πιστό από εδώ του Άρη. Αγαπάμε Ασλαμά, αγαπάμε Τσιτηρίδη, κατουράμε την υποκρισία της Φραπεδούπολης. Όσο υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν νιώθει ελεύθερος, είμαστε όλοι μας σκλαβωμένοι. Χρήστο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, λατρεμένε Χρήστο. Περήφανε πάντως του Άρη. Σου περάσει, ναι. Όχι. Α. Λοιπόν. Πάντως έχω την εντύπωση ότι αποτύχανε όλοι αυτοί οι συντριπτικοί, οι θρησκόληπτοι, οι χριστιανοί, οι ετεροφιλόφιλοι στη ζωή τους και τους ενοχλεί που είμαστε τόσο πετυχημένοι, τόσο συγκροτημένοι και τόσο σωστοί στη ζωή μας. Και για να σας πω και ένα πρόσφατο παράδειγμα, είπε κάποιος, ρε παιδί μου, εντάξει, να έχετε σύμφωνο συμβίωσης για να έχετε τα ίδια δικαιώματα με εμάς αφού φορολογείστε, όχι λέει και να υιοθετείτε παιδιά. Ναι. Και αυτό που το απάντησα λοιπόν ήταν, μην ανησυχείς, θα παίρνουμε αυτά που είτε τα βιάζετε είτε τα αφήνετε στα ορφανοτροφία. Σωστό. Είστε σκουπίδια. Είστε σκουπίδια, Γιώργο. Ναι. Είστε σκουπίδια. Λοιπόν, αφήστε την υποκρισία ότι είστε λοιπόν καλύτεροι γονείς, καλύτεροι άνθρωποι, ανώτεροι και φυσιολογικοί. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη όλοι, ας κοιταχτούμε όλοι και ας κοιτάξουμε να κάνουμε τη δική μας ζωή ευτυχισμένη. Δεν μου λες, σε κάνω μια άλλη ερώτηση, ρε φίλε. Τελευταία. Δεν έχει σημασία η ζωή του άλλου. Ας σε κάνω μια άλλη ερώτηση. Για τελευταία ερώτηση. Αυτό το σλόγγα που βγήκε τώρα, όταν δεν εξηγείται ο ένας καλά τον άλλο, γιατί λέει πού στην καμή εξηγήθηκε. Αυτό δεν το βγάλαμε εμείς, το βγάλατε εσείς. Όχι, γιατί το λένε όμως, για πες μας. Ορίστε. Γιατί το λένε αυτό. Αυτό είναι ένα στερεότυπο αρνητικό. Το οποίο το φορτώσατε εσύ σε κάποιους ανθρώπους. Μα Τζόρνταν, έχεις φάει τρελό τάπο, μα φίλε, έτσι, για όλα και απάντηση. Το ίδιο πράγμα που θα έλεγες για έναν Εβραίο, το ίδιο πράγμα που θα έλεγες για έναν Αριανό, για έναν Τσιγκάνο Ρωμά και για έναν μετανάστη. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ με κανέναν, στο είπα 100 φορές. Δεν με πείθεις ότι δεν έχει. Δεν με ενδιαφέρει αν σε πείθω. Και έχω και γνωστούς και φίλους αν θέλεις. Αλλά αυτό το πάρτι και το πόλο το λένε η παρέλαση. Μπορεί να συνεχίζει να ψηφίσει Χρυσή Αυγή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, και εσύ ψήφισε το Σαμαρά να σε πηδάει το δουνουτού. Να σε πηδάει το δουνουτού, γιατί μόνο εκεί, από εκεί θα βρεις πίδημα. Γιώργο, ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστώ, Γιώργο. Και όσο καιρό θέλεις. Αυτό είναι το επίπεδό σας, έτσι κι αλλιώς, καλή νύχτα. Ενώ το δικό σας το είδαμε. Γιώργο, ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλή νύχτα. Καλή νύχτα, να σε καλά. Λοιπόν, σίγουρα δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν παίζει ο Άρης. Μεταγραφές του κόλου. Να σκεφτήκατε από τη Λάρισα, από την Αθήνα, από την Καβάλα, από όλη την Ελλάδα, κάτι παρέλαση. Ενώ ο ΠΑΟΚ όταν κατεβαίνει,
θέλετε να έρθουμε να σας χειροκροτήσουμε και για αυτό το πράγμα. Ναι. Και είστε και αρνητικοί, γιατί δεν ήρθαμε να σας χειροκροτήσουμε. Τζόρνταν, αυτό καταρχήν δεν το είπε. Έτσι, δεν επειδή ξέρω παιδιά που είναι γκέι και πάνε στις κερκίδες αδερφόρες στα γύρω της πόλης, έτσι. Και πολλούς τον πάω. Τι να τους πεις για αυτό. Για αυτό το πράγμα τον κατηγορώ. Να μην μπαίνουν. Κατάλαβες γιατί σου λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, ό,τι θέλει ας κάνει ο καθένας είναι δικιά του η ζωή, δεν με ενδιαφέρει. Και τη σέβομαι κιόλας. Αλλά δεν μπορεί να μου περάσει ρε φίλε με το ζόρι, ντε και καλά, λοιπόν, την ανομαλία να πούμε. Τέλος, τελείωσε. Δεν μου λες τώρα, ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν γκέι. Όχι φυσικά. Όχι. Όχι. Straight ήταν. Απέδειξε μου εσύ ότι ήταν γκέι. Εσύ απέδειξε μας ότι ήταν straight. Όχι, εσύ απέδειξε μας. Πού να ξέρω, αυτός είπε. Εγώ τι να. Αυτός είπε. Είπα ο Γιώργος. Το φυσιολογικό είναι να είναι άντρας. Απέδειξε μου εσύ ότι ήταν γκέι. Εσύ απέδειξε μου ότι ήταν φυσιολογικός. Αυτό σου λέω. Βάσει στατιστικής δηλαδή. Όχι πέρα... στατιστικής, βάσει γένους. Γεννιέται κανονικά ο άνθρωπος. Και, ναι. Και διάλειμμα και, αυτός και ανοίγουμε γραμμές 5-40-601. Πάμε. Άντε. Τώρα ρε Τζόρνταν, γιατί που είχε και με φέρεσαι. Ντροπή. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Τελευταία εκπομπή για φέτος. Η Μαρμίτα για θα σου. Για Τούντορ να μην πούμε τίποτα. Πώς? Για Τούντορ. Κάνω... Να μην πω εγώ που θέλω να κάνω μια τοποθέτηση. Άστο, αυτό το. Για τεχνικό διευθυντή να κάνω μια τοποθέτηση. Κάνε. Στου ασχολείται. Λοιπόν, τον Τούντορ, ναι. Πάμε, πάω. Για τον τεχνικό διευθυντή. Επειδή βγήκαν ήδη οι μεν, οι ακραίες απόψεις, οι μεν, οι οποίοι εκμηδενίζουν τα πάντα. Και οι δε που θεοποιούν τα πάντα. Λοιπόν, για μένα, τι σημαίνει το ότι πήραμε γνωστό σαν όνομα τεχνικό διευθυντή? Σημαίνει ότι κάθεται, ξέρω εγώ, Πελεγκρίνη στο εξοχικό και πίνει καφέ. Όταν θα χτυπήσει το κινητό του και θα δει επάνω το όνομα Άρνεσε, τότε θα το σηκώσει. Σωστό. Όταν θα δει το όνομα Ζήσης Βρίζας, θα πει πω πω, με παίρνουν πάλι για καμιά τηλεφωνική προσφορά. Ας μην το σηκώσω. Όταν θα το σηκώσει όμως με τον Άρνεσεν, θα του πει ότι κοίταξε να δεις φίλε, εγώ θέλω ένα δισεκατομμύριο. Το ότι ήρθε ο Άρνεσεν δεν σημαίνει ότι με λιγότερα λεφτά θα έρθει αυτός ο άνθρωπος εκεί, ο κάθε προπονητής. Απλά θα τον δελεάσει να έρθει με λίγο λιγότερα λεφτά και να πει, για να πήγε αυτός εκεί κάτι θα αξίζει το πρώτο. Είναι και οι προσωπικές σχέσεις που έχει με, ναι, με την κάθε προπονητή. Ακριβώς. Περίμενε, δεν το πάμε αργά. Κάτσε, μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τώρα για αυτόν τον προπονητή που λέτε κάποιοι ότι είναι ο Γεωργιάδης της Κροατίας. Αν ήταν ο Γεωργιάδης της Κροατίας, σας πληροφορώ ότι θα κρατούσαμε τον Γεωργιάδη. Διότι το κροατικό πρωτάθλημα είναι για μένα πολύ χειρότερο από το ελληνικό. Έτσι. Άρα ποιος Γεωργιάδης? Τίποτα, δεν έχει καμιά σχέση ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης ούτε και τον Γηνιακό δεν είναι. Άσχετο το πώς βρέθηκε εκεί. Άρα λοιπόν αφήστε την κρίνια και στηρίξτε την προσπάθεια από τον καινούργιο προπονητή. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε ότι όντως δεν είναι το όνομα που θα τραβήξει κόσμο. Δηλαδή αν θέλουν με τον Τούντορ να φέρουν καινούργια διαρκείας. Γιώργο, είναι λίγο ζόρικο. Τώρα θα το τραβήξουμε. Όχι, το κλείνουμε. Άντε με τον Τούντορ να σα. Οκτώβριο θα έχει φύγει. Το όνομα γίνεται με τη δουλειά και με το χρόνο. Ναι, αλλά ένα καλό βιογραφικό σίγουρα θα τραβούσε και λίγο. Εντάξει, το φτιάχνει την πορεία. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Πάμε κόσμο. Πάμε κόσμο, καλημέρα. Πάμε. Εσύ που φυσάς αρινόκερος, ρε φίλε, εσύ. Καλημέρα. Γεια σου, Παλικάρια. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι. Στον Κάρδη. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Είσαι το παιδί, θα οξείς. Θα ακούσουμε, ναι. Μ' ακούτε. Ναι. Στον Κάρδη. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, επειδή λίγο έχει καθυστέρηση η γραμμή λίγο. Και εσύ καθυστέρησες. Εγώ θα πω ότι για το παρέλαση τη χθεσινή, έτσι. Όχι, ό,τι γουστάρεις λες. Βρε, ό,τι θέλει. Το κάναμε σαν μια εισαγωγή γιατί είναι... Παλικάρι από το οποίο θεός, τέλος πάντων, μιλούσαμε για την παρέλαση. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, θέλω έτσι να πω λίγο δύο λόγια για αυτό το πράγμα. Εγώ συμφωνώ και αριανώ, συμφωνώ απόλυτα με τον Τζόρνταν. Καταρχήν, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση κάποιον, άμα ξαναβεί κάθε από αυτούς, να πούμε, τους τύπους. Γιατί εφόσον του αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί θέλει να ξεφτιλίζεται. Γιατί και ένας που πάει με γυναίκες, ένας άντρας, άμα το δεις με ένα σόβρακο έξω ή με κανένα, ξέρω εγώ, έτσι περίεργο γυμνό, θα γελάσει μαζί του. Κανένας δεν τους λέει να τους κάνει κουμάδες στο κρεβάτι. Αλλά όταν εγώ, ας πούμε, έχω ένα παιδί περίπου 14 χρονών, είμαι υποχρεωμένος εγώ να περνάω με το παιδί μου
και να δω τη χαρά. Να χαρώ εγώ. Αριανός είσαι φίλε. Ναι, έτσι μπράβο. Όταν είχε το παιδί σου να έχει το Super 3 του Σαωρίδη πρώτο. Ήταν χειρότερο. Κάνω λίγο. Φίλε, να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Να ρωτήσω λίγο. Είναι χειρότερο που έχουν δει. Αυτό που λένε προσωπικά. Μπράβο, φιλαράκι, μπράβο. Όταν φώναζε. Άρχισε και Σαωρίδη. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, Αριανέ. Ξέρεις τι μου θυμίζει τοποθέτησή σου. Όχι, ρωτάω εγώ. Ρωτάω εσένα σαν Αριανός όταν φώναζες Βάμο Σούπερ 3 Σαωρίδης. Μην κολλάς τώρα, εντάξει, καλά. Το παιδί σου δηλαδή είχε καλύτερο παράδειγμα. Εγώ δεν είμαι με τους άλλους. Καλά και εσύ τώρα τι παράδειγμα του θέλω. Να έχω να μάθω, ναι. Το Σαωρίδη, περίμενε λίγο, δεν θα τρελάνει. Όταν ο Νέβης, ας πούμε, έδειχνε τα παυτά του στη θύρα ένα, το παιδί σου και έβλεπε. Ηρακλή, εσύ είσαι. Ναι. Όχι. Εμένα λέει. Ο Ηρακλής. Αριανός από τη Στουτκάρδη το παιδί. Δεν το άκουγε Αριανός. Λέω το όνομά του, το λένε Ηρακλή το παιδί. Δεν το λένε Ηρακλή. Α, εντάξει. Συνέχισε, φίλε. Ατλαμάχης ποιος είμαι. Ποιος είσαι. Ο αδερφός ενός βετεράνου του Άρη. Μάλιστα, κατάλαβε ποιος είμαι. Έλα ρε. Ναι. Το... Έλα ρε, Λίναρ Σκίναρτ. Λίναρ Σκίναρτ, άντε ρε παιχτάρα. Έλα ρε που λένε μου. Γεια σου Κότσο. Γεια σου Κότσο. Και με τον Κότσο μαλώνουμε εδώ και δύο μέρες στο διαδίκτυο, έτσι. Ναι. Με τον. Λοιπόν, εσύ τώρα τιμάς τους Λίναρ Σκίνερ. Ναι. Άκουσε τώρα λίγο. Ναι. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ναι. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Εγώ πάω να περάσουμε μια γραμμή, δεν ξέρω ποια γραμμή είναι αυτή. Αυτά που σου λέμε. Έτσι. Τα πράγματα, ο καθένας μπορεί να κάνει στο κρεβάτι του ότι γουστάρει, αλλά δεν μπορεί. Και μιλάμε για φασισμό. Ποιο φασισμό. Έχω εγώ, μπορώ εγώ σαν ένα θεμό σε δημόσιο χώρο με το, πισινό απ' έξω. Έχω κανένα. Ερώτηση. Ερώτηση. Είναι... Τι είναι πιο φασιστικό. Πάνε να περάσουν την ανομαλία και τη διαστροφή. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ακούς Αριανέ. Για πες. Πάνε να περάσουν έξω στην κοινωνία, σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έγινε ο γάμος του Αλουνού πάνω στο Λουξεμβούργο. Πάνε να περάσουν την ανομαλία καλά, και καλά, τη διαστροφή. Αριανέ. Εγώ άρχισα να ρωτήσω αυτό να μάγεις έτσι τη δεύτερη γραμμή. Ναι. Μου λέει ότι είναι φυσιολογικά. Πώς είναι φυσιολογικά όταν μπορεί να, ωραία. Να κάνει ένα χάμο. Ναι. Δυνατόν. Το φασισμό. Το φασισμό. Περισσότερο χθες τον ένιωσες. Ή όταν ψήφισες τη λες ναι. Και από την άλλη μεριά είχε πάλι, ναι. Άντε πάλι. Ναι. Τι να με πεις, να ρωτάω εγώ να μου απαντήσεις εσύ. Τι πιο φίλε, να σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Να σε ρωτήσω λίγο. Δεν έχουν πει δύο κουβέντες ή ξέρετε. Εγώ καθόλου. Να τι, γιατί τι με λες εμένα τώρα. Πώς τι, δεν είπαμε τι. Ρωτάω για σένα να μου μιλήσει ένα Αριανό. Δήμο, αύριο η κομπή όλοι είναι στο μήνυμά σου πάνω. Έτσι καλά, δουλειά. Τα λέμε. Γεια, Μπός, γεια, Λίναρ Σκίναρ. Αυτή την ώρα παίζει στο Μέγκα τη σκηνή που ο Ιός Κούρκουλος διεισδύει στη Βάνα Μπάρμπα. Τι ταινιάρα. Με Μπαλανίκου και Σία. Το SMS του μεσημεριού διάβασε το πρωί, θα το διαβαστεί. Τεράστιο μήνυμα έτσι. Ιβάνα Μπάρμπα, την παλέμαχο κόμενα, που νόμιζε ότι ήταν ηθοποιός. Επόμενη γραμμή. Απα. Λέγε. Έλα, καλημέρα. Το σύμβολο του σεξ όμως. Το σύμβολο του σεξ ήτανε. Ναι, το σύμβολο του σεξ ήτανε. Ποια ήτανε. Αυτή η δικιά σου ξενέρωτη που μας λες η Βαλσάμι. Το σύμβολο του σεξ στην Ελλάδα ήταν ο Ιωάννη. Σαν γυναίκα. Φίλε, τα σύμβολα του σεξ αλλάζουνε. Έχει πενταετία τη σχέση. Αυτό ήταν. Έληξε πριν. Εγώ είπα το σύμβολο του σεξ. Άκουμε. Τι σχέση έχει το θηλυκό τη Βαλσάμι με την προστιχιά τη Μάνα Μπάρμπαρε. Αντέναχα. Το σύμβολο του σεξ. Η άλλη ήταν θηλυκό, ρε. Η άλλη ήταν πρόστιχη, ρε. Αντέναχα. Πρόστιχη. Αυτό είναι. Και άλλη μήνυση. Λέγε παρακάτω. Δεν έχει. Πάμε, ναι, μην το λε. Λέγε. Έλα, καλημέρα. Καλώς καλημέρα. Ηρακλειδέας είμαι ο φόρος. Καλώς το αγόρι του. Ω, έλα ρε Λευτέρη. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Λευτέρη. Εσύ το κοντάρι το ακουνάς. Φτιάχνεσαι. Καταρχάς θέλω να δώσω καλό κουράγιο σε ένα φίλο μου, το οποίο το παιδί είναι 12 χρονών. Πέρασε πριν ένα χρόνο τον καρκίνο και τώρα το ξαναβρήκε. Μάρε, πω. 12 χρονών το παιδί. 12 χρονών, ναι. Τι καρκίνος είναι αυτός ρε πούστη που δρώει. Δεν ξέρω τι να σου πω, και ένας φίλος του μπαμπά μου προχθές πέθανε. Ο φίλος του μπαμπά σου δεν πειράζει, εμάς μας νοιάζει το παιδί. Πώς δεν πειράζει, όλα φτάνει, καλά. Φτάνει, ρε, μας μαύρισες. Άλλο είναι να πεθαίνει ρε παιδί μου ένα 13χρονο και άλλο πατέρας μου 75 που δεν πήγε στο γιατρό. Καλά, δεν ξέρεις ο πατέρας που λέει που έφυγε τι ηλικία θα ήταν. 70, δεν θα ήταν. Ο Λευτέρης είναι νέο παιδί, πολύ νέο παιδί. Λευτέρη, χθες, Σάββατο, ήσουν μην πεις που, σε κάποια πισίνα. Ναι. Με ένα κοριτσάκι και με ένα κοράκι. Ναι. Μην το βγάζεις. Ναι. Που έκανε πιο πολύ μπάνιο με το κοράκι εσύ. Ναι. Καλά σε κατάλαβα. Εσύ που το ξέρεις. Πάει σε βγάλει γκέι ρε, δεν κατάλαβα. Όχι ρε.
Όχι το παιδί, σε είδα, ρε. Α, σε είδα. Ναι. Πού ήσουνα. Αλλά ήμουν εγώ με. Κρυμμένο, ήταν αυτό εκεί πίσω από τον μπαρ. Έφτιαξε τα ποτά. Δεν το χαιρέτησε. Δεν τον είδα. Μακριά είμαστε. Α, είσαι μακριά. Μακριά. Λέγε. Να ουρλιάξουμε. Πάμε πιο γρήγορα τι γράμμε. Άιντε, λέγε. Πάνω, ναι. Εγώ αυτό ήθελα περισσότερο να πω για το παιδί. Ήθελα να ευχηθώ καλό κουράγιο να έχει. Και εκτό αυτού να κοιτάμε αυτά πάνω απ' όλα. Εννοείται. Κάτι τέτοια παιδιά. Τώρα κατά τα άλλα είναι. Εννοείται αυτό φυσικά. Προσωπικά θεωρώ καραγκιουζιλίκια να βγαίνουν έξω. Ο καθένα έχει τι απόψει του και τα ενδιαφέροντά του, είτε αυτό είναι ομοφιλή ή εντερόφιλη. Αδερφέ, μακριά από τον πισινό μας και εσύ και 5 μέτρα, στον πόδι του ξέρεις. Καλά, εντάξει, ο καθένας όπως το θεωρεί, εγώ μαζί σου είμαι. Κατά τα άλλα να μην το θεωρούμε έτσι, να μην το κάνουμε παρελάσεις και τα λοιπά. Τώρα αυτό ζητάνε προσοχή. Αυτό προσοχή δεν ζητάνε οι άντρες, προσοχή ζητάνε οι γυναίκες, εγώ προσωπικά αυτό ξέρω. Οι άντρες δεν ζητάνε προσοχή, είσαι σίγουρος. Έτσι που τριμάρουν τα αμπούτια και φτιάχνονται και περιποιούνται πιο πολύ από τις γυναίκες. Στηρίζουν τις γάμπες σήμερα στο γυμναστήριο. Στηρίζουν τα στήθη, τις γάμπες στο γυμναστήριο. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές σήμερα. Οι ποδοσφαιριστές με τα τατουάζ. Ποδοσφαιριστή που είδα την εθνική προθέσεις νησιά Φερόε. 11 συψεράκια με μανίκια. Ναι. 11 συψεράκια με μανίκια. Ήμουνα φόλα Φερόες ήμουνα ρε φίλε. Έτσι. Φόλα Φερόες. Α, μπράβο. Τους βλάκες που το μυαλό τους είναι πότε θα πάρουν όλα τη Μίλα και τη Βερόνα για να πάνε ή στην Μύκονο ή στα Μπουζούκια το βράδυ για ένα βράδυ στην Αθήνα. Τι να συγκίνει Λευτέρη τώρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι. Ναι, κύριε μου. Γεια σου, Γιάννη Πατέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, κύριε μου, σας ακούμε. Καταρχήν, καλησπέρα. Στην Αφλαμά θέλω να πω κάτι. Κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο. Στην Ιερά Μετρακρίτης είμαι. Εσύ? Ναι. Εσύ. Α, που είχες πάρει? Έχω πάρει κάποιες φορές, έχω στείλει κάποια μηνύματα. Θέλω να σου πάρω στην έντευξη να κάνω μια κουβεντούλα χαλαρή για μουσική, ρε παιδί μου. Που είχες πάρει εσύ με τη σύζυγό σου προχθές? Με τη. Όχι. Σύντροφος. Άλλος είμαι. Άλλος. Α, γιατί πήρε από Ιερά Πέτρα, φανατικός εδώ της εκπομπής. Από Ιερά Πέτρα έχουμε κάποιους όταν που ακούνε. Ναι. Τέλος πάντων, πώς θα γίνει εσύ? Άσε το τηλέφωνο σου στον Νίκο, στο τεχνικό μας. Άστο φίλε, δεν βρεις άκρη. Θα πάρεις... Άκου να δεις, μόλις τελειώσει η εκπομπή, πάρε ένα τηλέφωνο, μόλις πέσει το σήμα της εκπομπής, πάρε ένα τηλέφωνο και πες μέσα Ιερά Πέτρα για να καταλάβει ο άλλος από μέσα. Άρα Ιερά Πέτρα. Ναι. Έγινε, ναι. Έγινε. Παρασύνθημα. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλό. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Τι κάνετε? Καλά, φίλε. Καλά. Να κάνω μια ερώτηση στον Τζόρνταν. Να κάνεις μια ερώτηση στον Τζόρνταν. Τζόρνταν, σε πείραξε η παρέλαση, έτσι? Τον πείραξε. Το Τζόρνταν ρωτάω. Τον πείραξε, δεν πειράζει φυσικά. Να πει να πατάει αυτό. Έγινε μια φορά τον χρόνο. Και το θεωρείς αυτό αρνητικό? Πώς δηλαδή πρέπει να γίνει 30 φορές τον χρόνο? Άσε με λίγο, δεν σε ρωτάω. Σε απαντάω, περιμένεις απάντηση. Δεν θα ολοκληρώσει. Μια φορά τον χρόνο γίνεται η παρέλαση. Το να δεις τους ανθρώπους αυτούς. Ποιο? Το να δεις τους ανθρώπους αυτούς, τους άντρες. Έξω, χέρι-χέρι ή να φιλιούνται σε ένα παγκάκι, θα σε ενοχλήσει? Δικαίωμά του είναι ότι θέλω να σκάουν. Όχι, άλλο λέει. Θα σε ενοχλήσει. Μπα. Όχι. Όχι. Οπότε το θέμα σου είναι μόνο η παρέλαση. Για φυσικά. Και η παρέλαση, ναι. Όχι και η παρέλαση. Όχι και η παρέλαση. Ό,τι γίνεται χοντρό, ρε φίλε, έξω στην πιάτσα. Η παρέλαση, ναι. Τι θα πει έξω, ρε. Εγώ μου έχω ξεπέσει συγκεκριμένο. Το να του δει. Εντάξει, τώρα να δει ένα μεμονωμένο κάπου να πούμε, ξέρω εγώ. Φίλε, υπάρχουν χιλιάδες άντρες οι οποίοι είναι γκέι, έτσι. Εντάξει, τώρα άντρες σε εισαγωγικά. Υπάρχουν χιλιάδες άντρες οι οποίοι είναι γκέι. Άντρες δεν είναι αυτοί που είναι, άσε τώρα τι λέω. Εσείς νομίζεις είστε πιο άντρας. Φυσικά είμαστε πιο άντρες, τι θα κάνουμε. Ξέρεις, το δοκίμασε και δεν τον άρεσε γι' αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες γκέι, επειδή κολλάς στους άντρες. Ωραία, και είσαι στην παραλιακή με το παιδί σου. Και έχει 20 ζευγάρια άντρες χέρι-χέρι. Και άλλους τόσους να φιλήσουν. Παρέλαση είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι. Δημόσιο θέαμα είναι, τι, παρέλαση είναι. Καλώς. Δηλαδή εσύ τι λες να κάνουμε μαζί. Αλλά δεν το απαγορεύσεις, δεν φίλε. Α, είναι αυτό που σου πω στην αρχή. Με ποιον να μιλήσω τώρα, ρε. Μην τον μπερδέψεις. Ναι, ναι. Θα τους απαγορεύσεις να περπατάνε στον δρόμο? Να τους απαγορέψω, όχι, αλλά αυτοί δεν θα μου απαγορέψουν εμένα να τους αντιπαθήσω. Άντε πάλι. Τι άντε πάλι. Τελικά είσαι ρατσιστής ή όχι? Όχι, φυσικά. Μ' αρέσει που ρωτάς και εσύ, ρε φίλε. Σοπα ρε μεγάλε, παρέλαση δεν κάνουνε? Παρέλαση. Άμα είναι 20 ζευγάρια στην παραλία, τι είναι δηλαδή? Πρέπει να είναι σημειωτό, να κάνουν στοιχισμένοι, να πούμε. Είναι όχι, ρε γόρι μου, δεν σε είπα εγώ σε σειρά. Εγώ σε λέω. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε φίλε. Το ίδιο πράγμα είναι.
Συγκέντρωση είναι, τι να μα είναι 20-30 ζευγάρια για δουλειά. Κατάλαβε λίγο, ξεχώρα το πάπτο. Άντε πάλι τώρα, άσε ρε τώρα. Έλα, ρε, φίλε, το πονηρό μη με τον κάνει τώρα εσύ τώρα. Αντιπροσωπεύει μια άλλη τέτοια. Σε λέω απλά πράγματα. Το πονηρό δεν θα μου τον κάνει σε μένα. Σπαρτά, ζευγάρια γκέι στη Θεσσαλονίκη να περπατάνε. Δεν μου λε. Α, σε κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Πες μου. Εσύ είσαι γκέι. Όχι. Παιδιά, έχει. Ναι. Έχει κανένα γκέι. Όχι. Αν είχε γκέι, θα ήθελε να κάνει διαφήμιση στο αυτό κάτω, στην παραλία. Αν είχα γκέι. Να άνοιγε ένα παιδί γκέι, ναι. Και θα το αγαπούσα όπως ναι. Άμα ήταν. Και θα τον έλεγε κάνε παρέλαση και στην παραλία. Εσύ, να συγκαμαρώνει ο κόσμο. Από του γονεί που ναι. Αν έχουν γκέι παιδιά τα κλείνουν όχι, στο σπίτι του και όχι. Τα διώχνουν. Όχι, όχι. Και τα διώχνουν μακριά από την οικογένεια. Και τα στρέφουν σε κακό δρόμο. Άσε, άσε τώρα. Εσύ έχεις παιδιά. Από αγάπη δεν θα με μιλήσει εμένα. Εσύ έχεις παιδιά. Φυσικά. Άμα το παιδί σου ήταν γκέι, τι θα το έκανες. Για το έκανα. Δημόσιο θέαμα δεν θα το έκανα πάντως. Γιατί εσένα θα ρωτήσει το παιδί σου τι θα κάνει στη ζωή του. Αυτό σου λέω εγώ. Δημόσιο δέαμα θα ντρεπόμουν άμα γινόταν δημόσιο δέαμα. Θα ντρεπόσουν για το ναι. Παιδί σου. Φυσικά. Δεν υπάρχει γονιός ναι. Ο οποίος το παιδί του είτε είναι οτιδήποτε να μην χαρακτηρίσει ο δολοφόνος, γκέι, το οποίο να λέει ντρέπομαι για το παιδί του. Είσαι παρασάγκας μακριά από την κοινωνία, φίλε. Παρασάγκας. Ναι. Πήγε στο γάμο του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, εσύ. Γιατί σε πειράζει, αν θα πει. Όχι, δεν με πειράζει. Δεν με πειράξει. Πεκτούρα, δεν τι να με πειράξει. Σιγά σιγά μπορεί να γίνει και εσύ και τι να με πειράξει. Ρε φίλε, σε ενοχλεί. Όχι, να με ενοχλεί, δικαίωμά σου είναι. Δεν είσαι ρατσιστή. Δικαίωμά σου είναι, τι να με ενοχλεί. Μη μαλώνετε, αν κάνω εγώ μια. Θα κάνω μια ενοχλή, βρε τώρα. Μη μαλώνετε, φίλε. Στο δικό σου τον ποπό κουμάντο, εγώ θα κάνω. Ό,τι θέλει κάνε, ρε φίλε. Ό,τι θέλει κάνε, δεν είναι δικαίωμά μου, δικαίωμά σου είναι. Άκουρε, φίλε, μη, δηλαδή. Δηλαδή, επειδή δεν βλέπω, δεν βλέπω ότι δεν μήνυμα Ελλάδα 2015. Λοιπόν, σα πειράζουν τα μηνύματα. Ήρθανε 30 τα 29 με μένα, ρε. Σα πειράζουν, ρε. Το θέμα είναι μισό λεπτό. Γιατί τόση ώρα ακούω και δεν μιλάω. Όχι να μιλήσω. Όχι να μιλήσω. Δεν έχω μιλήσει καθόλου. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, λέει και ο ένα για μένα είναι στα άκρα και ο άλλο. Θα ξεκινήσουμε με τον Τζόρνταν που λέει για τα μηνύματα. Καταρχήν το θέμα είναι αγαπητέ. Όχι, το κρίνω. Εγώ δεν είπα για μήνυμα. Το κρίνω μάλλον. Το θέμα είναι. Ποιοι βλέπουν την εκπομπή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν αυτή τη στιγμή κάναμε μια εκπομπή μέσα στον Πειραιά και ερχόντουσαν από τα 30 μηνύματα τα 29 και βρίζαν τον Πάο, okay. Να πάρουμε την εκπομπή και να πάμε σε ένα gay bar. Εκεί μέσα να τη δούμε την εκπομπή. Να ικανοποιηθείτε. Δεν είναι θέμα να ικανοποιηθούμε, ρε αγόρι μου. Ρε, όλη η Ελλάδα βλέπει την εκπομπή. Ποιο τι βλέπει την εκπομπή, δηλαδή. Για ρε, αγόρι μου, το ποια είναι η Ελλάδα, το ξέρω. Πάρε του γκέι να πάρουνε. Από τα μηνύματα δεν περιμένω εγώ να καταλάβω ποια είναι η Ελλάδα. Ο φίλο είσαι στη γραμμή. Εδώ είμαι, ναι. Κόρη έχεις. Όχι, γιο. Ωραία, να μην απορροφήσω λίγο κάτι το φίλο. Φίλε, μα δεν υποστηρίζει αν μπορεί. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Αργιανός. Εγώ ξέρω γιατί διαφωνώ. Ενώ συμφωνώ με του ομοφυλόφιλου, ξέρω γιατί διαφωνώ με τον Gay Pride. Γιατί και πριν δεν μπορούσα να τοποθετηθώ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι εκεί κανιβαλίζονται. Εκμεταλλεύονται τη διαφορετικότητά του κάποιοι για να βγάζουν λεφτά. Για να του παρουσιάζουν ω σοου, όπω τα τσίρκο. Γι' αυτό εγώ. Μίλησα συγκεκριμένα για τον Τζόρνταν, για τον οποίο λέει δεν είμαι ρατσιστής και τους γκέι. Φυσικά ρε φίλε. Και τους ενοχλεί το να κάνουν παρέλαση. Αλλά φυσικά με ενοχλεί να κάνουν. Και ένα γκέι ζευγάρι στον δρόμο. Δηλαδή ρε φίλε, κάτσε λίγο γιατί δεν είναι ρατσιστή. Ρε φίλε. Εσύ κανένα ρατσιστή που να το ρωτά, είσαι ρατσιστής και σου λέει. Ναι, τώρα με βάζει τα μπάλα και μου επιτρέπει. Όχι. Έχω γνωστούς που λένε ναι, είμαι ρατσιστής. Ναι. Όχι, δεν μου επιτρέπει. Πάντα ξέρουν τι είναι ο ρατσιστής. Την έννοια την ακριβή του ρατσισμού. Την ξέρουν. Επόμενη γραμμή. Ναι. Όποιος την ξέρει, λέει ότι είναι ένα τεχνικό ναι. Πρόνο, είμαι ό,τι να είναι. Δεν λέει ότι. Άμα δεν μιλάει, κόψει και δώσει άλλη. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ ναι. Τι είσαι τώρα, άντρας ή γυναίκα. Άντρας. Άντρας. Λίγο το όνομά σου να θέλει να μιλάμε, το όνομά σου να θέλει να λέμε. Νίκος. Έλα Νίκο, καλημέρα. Θέλεις να μιλήσεις με τον Τζόρνταν. Ακούγεσαι πολύ νεαρός, πολύ νέος. Ακούγεται γκέι. Τι ηλικία? 18. Ακούγεται νέο το παιδί. Νέος είναι, ναι. 18. Λέγε φίλε μου, λέει. Α, δηλαδή τώρα έχει ένα μήνυμα, ας πούμε, τι σημαίνει τίποτα. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, Νίκο, ναι. Θέλω να πω καταρχάς ένα μπράβο για την εκπομπή. Γιατί από βίντεο έχω δει ότι πιο παλιά δεν τέτοιο τόσο ομοφυλόφιλος.
Πιο παλιά δεν. Πιο παλιά δεν συμπαθούσατε τους ομοφυλόφιλους και τα λοιπά. Ήταν το πάνελ εκείνο, το πάνελ ήταν πολύ, ήταν επιβίτορες όλοι το πάνελ που ήταν εδώ το προηγούμενο. Ήταν αυτοί που είχα δει την άλλη φορά. Αυτοί που ήταν με τις γραβάτες, ναι. Δεν σου άρεσε. Έχω δει τα βίντεο. Μπράβο, πάντως είναι πρόοδος αυτή. Σωστό. Πρόοδος. Θέλω να πω πάντως, πάω και είμαι. Να τα, για πες. Πάω και είμαι. Θέλω να πιστεύω ότι στην Ελλάδα του 2015 όλος ο ΠΑΟΚ ντρέπεται για αυτά που λέει ο Τζόρνταν. Που σε όλος ο ΠΑΟΚ, δεν συμφωνώ μαζί σου φίλε. Ότι όσον αφορά τον ΠΑΟΚ ή όσον αφορά τους γκέι. Ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ένας ΠΑΟΚτζής, ωραία. Δεν με απαντάς. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ ή όσον αφορά τους γκέι. Τους γκέι. Α, εντάξει. Που στράγει και εσείς, ε. Όχι, ναι. Δηλαδή... Αυτό, τη συζήτηση που έχουμε αντέξει τώρα. Εσύ είσαι ΠΑΟΚτζής γκέι. Εγώ είμαι ΠΑΟΚτζής, παιδιά έχω φίλους γκέι. Α, εντάξει. Δεν έχω καταλαγιάσει ακόμα. Δεν ξέρεις ακόμα αν σ' αρέσουν οι άντρες ή οι γυναίκες. Ναι. Όχι, δεν έχω. Έχω πάει και με τα δύο φύλλα. Τι σ' άρεσε πιο πολύ. Έχω πάει και με τα δύο φύλλα. Τελικά έχω καταλήξει ότι είναι παράξενοι οι άνθρωποι. Όχι αντί η γυναίκα οι άντρες. Μπράβο ρε. Ναι. Μπράβο ρε Νίκο. Μπράβο ρε Νίκο. Μπράβο. Μπράβο. Δεν έχει να κάνει. Μπορεί να είναι... 5 εκατομμύρια από οξύδες είχε ο φιλάθρος είχε ο Πάκος. Είναι παιδιά κακός άνθρωπος. Ναι. Μπράβο. Σωστό. Από οξύδες είχε. Και τι έγινε. Διαρκείασες. Και τι είσαι. Μετρέτες στην οικογένεια του Πάκου. Τι κάνει. Τι μετρέτες στην οικογένεια του Πάκου. Νίκο, θα σου πω κάτι. Έχω πάει με 70-80 γυναίκες. Μπορεί παραπάνω. Όχι ρε. Τι εννοώ. Από μία φορά έως σχέσεις χρόνων. Από τις πιο... Ορίστε. Τι είπες, από... Από, εννοώ, βάζω μέσα από γυναίκες που πήγα μόνο μία φορά, έκανα σεξ ναι, μία φορά. Ναι, μέχρι σχέσεις. Μέχρι σχέσεις χρόνων, έτσι. Από τις ναι. πιο έντονα, φορτισμένες συναισθηματικά νύχτες της ζωής μου, ήτανε με Αθηναία Ρεσβεία. Είναι κουλτουριάρης, πάει μ' όλα. Δηλαδή, πήγες με Λεσβία, εσύ. Κάπου έχω ακούσει από φίλο μου. Ναι. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή και δεν έγινε κάτι. Πώς σε λέγεις, ωραία, πού πάμε, ρε. Δεν ολοκληρώθηκε σεξουαλικά. Ναι, Νίκο, δεν ολοκληρώθηκε σεξουαλικά η βραδιά. Αλλά παρόλα αυτά τη βάζω πολύ πιο πάνω σε συνέστημα και φόρτιση συναισθηματική από ολοκληρωμένο σεξ. Και με πολύ ωραίες κοπέλες. Σ' ακούω τώρα, Νίκο. Σ' ακούω και με. Νίκο, συγγνώμη. Αυτό λίγο από τη Θεσσαλονίκη είσαι. Εγώ παιδιά είμαι από Καστελόριζο. Τώρα στο Καστελόριζο. Ήμουνα πριν 4 χρόνια είμαι Καστελόριζο, ρε. Καστελόριζο είσαι τώρα. Νησάρα, Νησάρα, έχω πάει σε 100 νησιά. Τώρα στο Καστελόριζο είσαι. Το βάζω στα 3 πιο όμορφα ελληνικά νησιά. Στην Τούμπα, πάει στη Τζίρα. Λέω και εγώ ρε παιδί μου, λέω και εγώ έχουμε τώρα τον Πάου. Να ρωτήσω κάτι τον Τζόρνταν. Να ρωτήσω κάτι τον Τζόρνταν. Πριν κλείσει. Τώρα βάλει τα πράγματα στη θέση του. Πριν κλείσει, να αφήσει το τηλέφωνο σου λίγο στον Νίκο να μιλήσουμε. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι στον Τζόρνταν. Να ρωτήσει. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να δει τι είναι το ανθρώπινο μυαλό. Ο Ασλαμά φοράει δίπλα σου σκέλ. Ναι. Επειδή έμεινα πίσω εγώ. Και φίλο σου δεν του λε τίποτα. Τι άρα, άρα. Είναι θέμα αν είμαστε, αν το συμπαθούμε τον άλλον, αν είναι ο άλλος φίλος μας και τα λοιπά. Στον ΠΑΟΚ δεν αρμόζουνε τέτοιοι φιλάθλοι, να ξέρεις. Τι είναι αυτά που λέμε, μαζέψου λίγο και εσύ ρε. Εσύ, να σου φέρω, εσύ κάνουμε άλλη μία εκπομπή, να του φέρω τρεις λεσβίες που πάνε στο ΠΑΟΚ. Οι κοπέλες φωνάζουνε, τα χώνουνε για τον ΠΑΟΚ, να τις διώξουν αυτές, να πούμε ξαναπατάτε στον ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι για άλλη ομάδα παλικάρι, μου μένεις για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως δεν του ανήκει ο ΠΑΟΚ του Τζόρνταν, ας λέει ότι θέλει. Τον ΠΑΟΚ άμα θα έρθεις και θα γίνουμε εκεί μέσα. Το ξέρεις το ότι πάρει μια που λέει πούσιδες και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια. Νίκο, αγόρι μου, ήρθες από το Καστελόριζο των 400 κατοίκων να ανοίξεις το μυαλό και να βγάλεις την πνευματική τσίμπλα από το Θεσσαλονικιό! Βάλει και εσύ κανένα σου τσιγκέν και άλλα εδώ, θα τα πούμε. Καταρχήν προσβάλλει Θεσσαλονίκη. Ο Τζόρνταν δεν είναι Θεσσαλονίκη. Καλά, ο Τζόρνταν δεν είναι άνθρωπο. Α, μπράβο. Εννοώ χρόνια στη Θεσσαλονίκη είναι ο Τζόρνταν. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Ο Τζόρνταν είναι πανελλήνιος παντού. Νίκο. Συγγνώμη λίγο. Εσένα ρίχνει Τζόρνταν σε νοιάζει αν ο άλλο είναι καλό άνθρωπο ή αν τον παίρνω από πίσω.
Μπράβο ρε Νίκο, πες. Πάρ' τον από πίσω, δεν με πειράζει, για τον πάρεις. Εγώ δεν τον πάρω. Δεν με νοιάζει. Στη θύρα 4 πάει το παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναπτύσσει. Δεν υπάρχει δικό μα τηλέφωνο. Άσε λίγο το τηλέφωνο σου με πάρε πάλι, αλλά άσε το τηλέφωνο σου. Αυτά είναι μηνύματα. Είμαι Αριανό, δεν είμαι ρατσί, αλλά συμφωνώ με τον Τζορτζ. Ωραία, δεν είναι ρατσί, αλλά συμφωνώ με τον Τζορτζ. Λοιπόν, διάλειμμα. Τι είναι να είναι για να δει. Εγώ αυτό που σου είπα. Εγώ αυτό που είπα. Ποιο είναι ο Τζόρνταν στον Ραπτόπουλο και στον Ασλαμά, τον κύριο στα δεξιά, λυπάμαι, δεν το ξέρω και δεν είδα την εκπομπή. Ο Γιώργο, ο Γιώργο, ο πατό του πάω. Γεια σου Γιώργο, πολύ σημαντικό και το πνεύμα τη λογική μαζί με τον Ασλαμά. Βέβαια, Γραφόπουλο θα άρχισε να τώρα τελευταία εκπομπή, είναι εθνικό, είναι ήσυχο. Αν θέλεις να μας πεις ένα όνομα, θες να μας πεις ένα όνομα για να μιλάμε κι εμείς έτσι με. Ναι, πότε τη λέγομαι, πότε τη λέγομαι. Φιάτης. Εγώ είμαι γλυκό, τώρα τέλη Αυγούστου. Μια ανοτελεία σε αυτό που είπε στο πνεύμα τη λογική, όχι, έχουμε κάποιε απόψει, Φώτη. Εντάξει, τώρα άλλο τι βρίσκει και μια. Άλλο όχι. Με ακούτε, παιδιά? Ναι, 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 Φώτη. Επειδή παίρνω στο εξωτερικό λίγο και οι γραμμές είναι λίγο κάπως. Α, ποια χώρα, Φώτη? Ένα λεπτάκι θα ήθελα. Ναι, ποια χώρα, Φώτη? Από τη Γερμανία. Γερμανία, ναι. Ναι. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Εγώ πλέον είμαι ενήλικος, είμαι 25 χρονών. Έχω συνηθίσει μάλιστα στο εξωτερικό τόσα χρόνια να βλέπω αυτά τα πράγματα, δηλαδή άντρες να είναι μαζί και να. Καλά, το Gay Pride στο Βερολίνο μαζεύει ένα εκατομμύριο κόσμο, ρε φίλε. Πάρτε, εντάξει, άλλωστε. Ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι όπως ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται και έχει ένα σύνδρομο Down ή έναν ιό ή κάτι, πολλές φορές είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν είναι στα γονίδια τους να είναι έτσι. Ναι. Έχουν περισσότερα τελικά γονίδια. Τώρα, το τελευταίο καιρό, όπως λέει και ο Τζόρνταν, που του δίνω ένα μερίδιο βίντεο, αυτό αρχίζει μέσω των τηλεοράσεων και μέσω των κάθε εκπομπή να υπάρχει και μία αδερφή. Γεμίσαμε αδερφές. Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόβλημα να δω κάποιον δίπλα μου να είναι χέρι-χέρι με έναν άντρα, γιατί είμαι συνειδητοποιημένος και ενήλικος. Για το παιδί μου όμως αύριο μεθαύριο θα είναι σαν τρίτη επιλογή να βλέπει ένα ζευγάρι ομόφυλο να κάνουν όλα τα δίπλα του μαζί με ετερόφυλα ζευγάρια. Οπότε θα είναι μια τρίτη επιλογή για το παιδί μου, με καταλαβαίνετε. Δεν είναι, μισό λεπτό λίγο να κάνω λίγο μια ερώτηση. Παρακαλώ. Δεν είναι όμως μια υπαρκτή σαν επιλογή, γιατί να του την αποκρύψουμε. Το φινάλε φινάλε γίνεται με συνένεση. Αυτό που είπε ο Γιώργος, κανένας από όσους βγήκαν και μίλησαν. Με συνένεση γίνεται η ομοφιλοφιλία. Ερώτηση. Γερμανέ, ερώτηση. Κοινωνικά διαμορφωμένοι ομοφιλόφιλοι και νετίστοι ομοφιλόφιλοι. Ερώτηση. Οι πρώτοι αρχίζουν το τελευταίο καιρό λόγω της τηλεόρασης και λόγω των μέσων να υπερπροβάλλονται. Και αυτό με τις παρελάσεις είναι μια υπερβολή. Αλλά έχω να πω ότι σε κάθε δράση υπάρχει και αντίδραση. Και σε κάθε πίεση, όταν πιέζει κάτι πολύ, κάποια στιγμή θα σκάσει. Εμείς μπορούμε να κυκλοφορούμε στον δρόμο και να κλείνουμε τα τέτοια μας, με συγχωρείτε κιόλα. Άνετα. Το παιδί όμως δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο τα χρόνια και όσο πιεζόταν και κάτι ακόμα ζωντανάκο, ενώ σε κουστάρο ρε φίλε, τα νύχια και άλλο 17 και 18 χρονών στο σχολείο να τρώει μάπες και να κρύβει τον έρωτά του στα πρότυπα του 30 και του 40. Κανείς δεν τον διάλεξε να τρώει παλιάρες και να είναι ο τυλιγωτός του σχολείου. Ωραία, κάποιος ο Θεός το λένε άλλοι, άλλοι το λένε η δίκη, άλλοι το λένε το τσίπαν, που έδωσε αυτά τα γονίδια που του έδωσε. Μπράβο. Αυτή την ερώτηση έκανα στον Γιώργο. Και του λέω, είναι γονιδιακό, είναι από το γενεσιμιού ή φτιάχνεται. Και η απάντηση είναι γενεσιμιού. Κωστή μου, υπήρχε πάντα αγόρι μου, θα υπάρχει πάντα, απλά λόγω της υπερπροβολής, λόγω του ότι ήταν πιεσμένοι και τώρα ξαφνικά δεν είναι πιεσμένοι, μπορούν να το δείξουν, υπερπροβάλλονται και δημιουργούνται ένα λάθος στάνταρ. Είναι μια υπερπροβολή την οποία στα μάτια ενός παιδιού, ενός ανεκπαίδευτου νου, είναι σαν τρίτη επιλογή που δεν έχει στάσει στις γονιδιακές. Θα τίνει προς τα εκεί. Γιατρός δεν είμαι, ούτε θέλω να σας πω. Εγώ κατάλαβα από το πάρτι ότι η κουλτούρα τους ήταν η εξής. Εάν είστε γκέι, μην τρέπεστε. Άκουα, Σλαμά. Ναι. Αν είστε γκέι, μην τρέπεστε ναι. να το δηλώσετε και να το διαδηλώσετε. Μην το κρύβετε. Ναι, να κάνω λίγο μια ερώτηση. Αυτό θέλετε. Αυτό όμως ναι. Το κάνουν για μένα με λάθος τρόπο. Άλλο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, καλά την κάνουν αυτή την παράσταση, αλλά μιλάμε με κάποια πολύ ακραία μέσα
μην, αν είστε και μην ντρέπεστε. Όλο αυτό το σοου δηλαδή είναι και λίγο υπερβολικό. Σε αυτό έχει δίκιο ο Ιορδάνης, τουλάχιστον σε αυτό. Ότι ναι, αγγίζει πλέον και τα όρια της υπερβολής. Ας κάνουν ένα φεστιβάλ, μια συναυλία μέσα, ας κάνουν ό,τι γουστάρουν. Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου και συμφωνώ επίσης με αυτό που είχες πει πριν για, τις, για την εμπορευματοποίηση του. Βέβαια, τι. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνουν κάθε 14. Φυσικά όλοι βγαίνουμε και κράζουμε 14 Φεβρουαρίου που βγαίνουν οι ερωτευμένοι με τα αρκουδάκια. Οι ερωτευμένοι πρέπει να βγαίνουν κάθε μέρα. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τους γκέι. Μια μέρα το χρόνο να το διαδηλώνεις και τα λοιπά. Φυσικά, τι είναι αυτά τώρα. Και βγαίνει ο άλλος που βγάζει λεφτά από αυτό. Ερώτηση. Τι θεωρείς μεγαλύτερη. Ερώτηση. Ρε πούστη ερώτηση. Καλό καλοκαίρι αγόρι μου, σας καληνυχτίζω εγώ. Καλύτερα. Ερώτηση σε εσάς. Λοιπόν, τι θεωρείτε μεγαλύτερη ανομαλία. Ναι. Και σε εσένα το ρωτάω. Να κάνει έρωτα άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Ή να κάνει έρωτα μέσα από το ίντερνετ άντρας με γυναίκα. Δηλαδή να πηδάει ο άλλος τίποτα, την άλλη. Όλα είναι αν του βγαίνει ψυχή και στην καρδιά, έτσι θα το κάνει. Λοιπόν, εσύ ρε. Κοίταξε, από το ίντερνετ μέσα βλέπεις μια τσόντα ρε παιδί μου και κοιτάς, ξέρω εγώ, έτσι λες να αλλάξω λίγο. Άλλο τη... λέω εγώ ρε. Είσαι εσύ εδώ, Θεσσαλονίκη. Και η γυναίκα σου είναι στη Δράμα. Και δεν γίνονται αυτά. Και εσείς κάνετε έρωτα μέσα από το αυτό. Δεν γίνονται, δεν γίνονται αυτά. Ωραία, να κάνω λίγο μια ερώτηση. Ανώμαλο. Μισό λεπτό, ανώμαλο, ρε παιδιά. Είναι. Είναι ανώμαλο κι αυτό. Δεν είναι. Ο άντρας με γυναίκα το κάνει. Ο άντρας με γυναίκα το κάνει. Ναι. Είναι ανώμαλο. Τι ανώμαλο είναι. Δεν είναι. Ωραία, τι είναι. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Τι είναι πιο ανώμαλο, να κάνει άντρας με άντρα έρωτα ή να κάνει άντρας με γυναίκα έρωτα χωρίς η γυναίκα να θέλουν να κάνει έρωτα. Εκείνο είναι βιασμός, ρε φίλε. Ανομαλία, εκείνη είναι η ανομαλία και διαστροφή. Εκείνο και είναι βιασμός, ρε φίλε. Και ανομαλία και διαστροφή και είναι τελευταίο. Εκείνο. Μπερδέψατε τα σούπρα για με τη συναγάδη. Και κάτι τελευταίο. Όταν βλέπεις δύο γυναίκες να κάνουν έρωτα, σ' αρέσει. Όχι. Εμένα προσωπικά όχι. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι ενάντια στην ομοφιλοφιλία, αλλά βλέπουν λεσβιακά στις βέβαια εννοείται. Κατάλαβες. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Γιατί το, αυτό το κάνει ο κόκκινος. Ρε με ενάντια στην ομοφιλοφιλία. Θα ήξερα να το πει. Λέω, δεν σ' αρέσει. Άι, απαράδεκτο. Γυναίκα με γυναίκα βλέπεις. Βλέπω. Καλά δεν πιστεύω. Αυτό δεν είναι ομοφιλοφιλία. Και εκεί δεν απάντησε. Σ' ακούμε φίλε, ναι. Καλημέρα, Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Έλα ρε, τι κάνεις. Θα πάμε στην Αθήνα να πιούμε καφεδάκι και θα πάμε και στο Λιμενάρχη να πιούμε. Έτσι. Λέγεται εσείς στον αέρα, λέγεται κάθε μέρα να μας περιμένουν στην Αθήνα. Ποιος θα μας περιμένει, Ρόμπι Γουίλιαμς κάτι θες εσείς. Λοιπόν, θα σας πω κάποια πραγματάκια, αλλά θέλω να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Περίμενε λίγο. Ναι. Εντάξει. Δεν είμαστε εσείς, φυσικά και είμαστε εσείς. Ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν, άμα κάνει παράδειγμα ένα κόμμα μία διαδήλωση. Η αυτόνομη σειρά 10, Super 3, σειρά 4, οποιοσδήποτε. Δεν βγαίνουμε 40 και λέμε βγήκανε για να προσελκύσουν κόσμο για πελατειακό κοινό. Ναι, βεβαίως. Ναι. Για ποιο λόγο λοιπόν λέμε ότι αυτοί κάνανε διαδήλωση. Όχι. Όχι, δεν λέμε αυτό. Για υπολογισμό. Λέμε ότι. Λέμε, φίλε. Το όνομα του άλλου. Θόδωρε. Θόδωρε. Ναι, Θόδωρε. Λέμε ότι βγήκε ο ΠΑΟΞΙΣ αν έχει κάποια αιτήματα. Ναι. Αν βγει έτσι χωρίς λόγο, τότε θα το πω αυτό. Ναι, είναι Ρακλήδη, ναι, ή ο Αργιανός. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν βγει ο ΠΑΟΞΙΣ με αίτημα αύριο να του ξανάρθουν, πλάκα κάνουν, να του ξανάρθουν τα κρέη, θα πέσει αίτημα. Μα και οι γκέι βγήκανε για να πούνε ότι εμείς είμαστε. Αυτοί βγαίνουν να φωνάξουν, είμαστε εδώ. Ναι. Και έχω το δικαίωμα και εγώ να κρατιέμαι χέρι με χέρι, γυναίκα με γυναίκα, άντρα με άντρα, να φιλιέμαι στην πλατεία. Δεν μου λες, ρε Μαρία, του κυνήγησε κανένα. Βέβαια, ναι. Μας κάνεις ρε Τζόρτα. Ορίστε εσύ. Ποιος ρε φίλε. Ρε φίλε, καλεσμένο είχα. Εγώ τους κυνηγάω. Ρε φίλε, προηγουμένως είπε στο παιδί τον Νίκο, ναι. Τον φοιτητή, ναι. Από το Καστελόριζο, Πουστράκη. Και τον είπε, εγώ ήρθα μέσα στην Τούμπα, τι θα γίνει. Αυτός το είπε μόνος του. Το, σε πείραξε που του το είπα εγώ. Αυτός το δήλωσε μόνος του. Καλά, ρε φίλε. Εγώ θα με τρελάνε. Εγώ να ντραπώ. Εσείς δεν τρέπεστε καθόλου, ρε. Δεν ξέρω, λέει, που είμαι και πού είμαι και τι είμαι. Εσύ και τι θέλω, λέει, τα έκανα και τα δύο. Και το λέει. Είναι συμπεριφορά αυτή και το λες Πουστράκη. Σε ρωτάω, εσύ είσαι Πουστράκη. Και εγώ να πω υποκριτικά τον Αυτόπουλο, ρε Αντράκη. Εδώ και ακουγόμαστε και βλεπόμαστε. Είναι γραμμένη η εκπομπή. Ισιώδη σεβασμό, λες. Δεν είσαι ρατσιστής. Φυσικά δεν είμαι ρατσιστής. Δηλαδή, αν ήσουν, δεν θα έλεγες το παιδί, ρε φίλε. Έλα, ρε Αληθάρκιο. Συνέχισε εδώ. Λοιπόν, οπότε... Το μουστάκι λένε είναι ο Φερετζέ. Ακριβώς ρε φίλε, αυτό δεν είναι Φερετζέ. Θα μιλήσει, θα φύγουμε 3 η ώρα και δεν σας αρέσει.
Έχω δουλειά, αύριο δυστάζω. Λέγε. Οπότε εγώ από την οπτική γωνία που αντιμετωπίζω κοινικά κάποια πράγματα όταν βλέπω να μαζεύονται άνθρωποι, δεν είναι για να αποκτήσουν πελατειακό κοινό, είναι για να διεκδικήσουν δικαιώματα. Και είναι και γι' αυτό, εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι, πρόσεξε. Διαχωρίζομαι δηλαδή όπως βλέπεις. Είμαι κάπου στη μέση μεταξύ Ασλαμά και Τζόρνταν. Είναι και γι' αυτό. Μπράβο, μαζί σου. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Τώρα λίγο να πάμε στο άλλο. Επειδή έχω φίλους και φίλες που προσπαθούν. Τεράστιο μήνυμα! Αυτό το μήνυμα το έχει στείλει γυναίκα. Τεράστιο μήνυμα. Γυναίκα το στείλει. Άντρας το στείλε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Άντρας το στείλε, λέω εγώ. Μοναχοπέδι μου και αγόρι μου, γυναίκα το στείλε, ρε βλάκα. Είναι δυνατόν να στείλει άντρας για το γιο του αυτό το μήνυμα? Ναι. Άκου τι λέει. Μυαλά είναι σαν τα λεξίπτωτα, λειτουργούν καλύτερα όταν είναι ανοιχτά. Πάντως η μοναδική μου επιθυμία είναι να δω το μοναχογιό και μοναχοπέδι μου να έχει μια ευτυχισμένη ζωή. Αυτός αν είναι άντρας, εγώ κόβω τους όρκους μου. Είναι γυναίκα. Συμφωνώ απόλυτα. Λέγε. Και εγώ πιστεύω γυναίκα. Έχω φίλους και γυναίκες και άντρες που προτιμάνε άτομα του ίδιου φίλου. Θέλω να πω λίγο το εξής. Παράδειγμα, πες ότι βγαίνουμε παρέα. Ένας καραφλός, σαν μερικούς από εσάς που είστε στο πάνελ, ένας που έχει μικρό τέτοιο, ένας άλλος που έχει, ξέρω, περπατάει στραβά, και όλη η παρέα λίγο τον πειράζει για το χουσούρι του. Πολιτισμένος λόγος. Τι να με πει τώρα αυτό το ταγάρι τώρα. Δεν λέω κάτι λάθος. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή, παράδειγμα, βγαίνουμε για ποτό, ξέρω εγώ, 5-6 άτομα και στην παρέα είναι και οι δύο λεσβίες που τις ξέρουμε που είναι φίλες μας. Και όταν τις πετάμε σπόντα στο χαβάλε και αυτό, τις βλέπουμε ότι μαζεύονται. Ναι. Δηλαδή, για ποιο λόγο όλη η κοινωνία λειτουργούμε σε χαβαλέ, με σπόντες, με υπονοούμενα ερωτικού περιεχομένου, α, κοίτα την έχεις μικρή, α, κοίτα πώς είσαι έτσι, α, κοίτα. Μπράβο, ρε, φοβερή. Η καράφλα σου το ένα το άλλο, έχεις τρίγει στην πλάτη. Αλλά όταν πας να κάνεις χαβαλέ με το συγκεκριμένο θέμα, βλέπεις ότι υπάρχει μια ανασφάλεια και γενικότερα μια αντιμετώπιση περίεργη, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, από τη στιγμή που θέλουν να τους αντιμετωπίσει η κοινωνία με ανοιχτό μυαλό, θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να λειτουργούν με ανοιχτό μυαλό. Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω και πριν στον άλλον, λοιπόν, που λέει ότι για τα γκέι παρέντε, ο οποίος, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι ίδιοι μόνοι τους σαν άτομα, εγώ έτσι πως έχω καταλάβει και έχω, επειδή και με τα μέλια και με, και με τα φορολογικά έχω συναναστραφεί με γκέι, λοιπόν, οι ίδιοι έχουν απίστευτες αιμονές σαν άτομα. Φταίνε και αυτοί που έχουν περιθωριοποιηθεί μέχρι ένα σημείο. Κανένας δεν είναι άγιος. Δηλαδή, μέχρι ενός σημείου και ο Τζόρνταν έχει τα δίκια του. Όσο. Τι και ο Τζόρνταν έχει τα δίκια. Πού έχω τα άδικα, θα με πει. Έχει πολλά άδικα. Έλα, τώρα μην πιάσουμε τη συζήτηση. Διαφωνώ μαζί σου. Πάρα πολλά. Μήπως εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εσύ με ρώτησες λοιπόν. Εγώ δεν. Γιατί εσύ με προσβάλλεις. Λες, έχω τα δίκια μου. Τα άδικα μου θα με λες. Δεν μπορούμε να πούμε. Α, καλά, αγόρι μου, έχει μεγάλο πρόβλημα. Για σένα, ρε φίλε. Το πρόβλημα ξέρουμε ποιο το έχει. Ναι, το βλέπω. Για σένα, βλέπω. Έλα, έλα. Ναι, και εγώ σε βλέπω. Μη σε αναγωγή. Μα τι με έχει. Ναι, αυτό δεν το προσβάλλω. Όχι, δεν είπα αυτό. Έχω το άδικο, εκεί θα με πεις. Λέω ότι για μένα αυτό καταλαβαίνεις. Ναι. Σε βούλο στα αυτιά σου. Ναι. Λέω ότι για μένα έχεις και τα δίκια σου και τα δικά σου. Για σένα έχεις όλα τα δίκια. Αυτό. Τέλος. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Είπες για το Ρανιέρι πριν, άμα τον πάρει ο Άρνεσεν, θα ψηφώσει. Για ποιον είπες? Για ποιον? Ό, είπα εγώ, ναι. Ναι, είπα, ρε παιδάκι μου, εγώ ότι ο Πελεγκρίνη αυτή τη στιγμή, αν δει στο κινητό του το όνομα Άρνεσεν, θα σηκώσει το τηλέφωνο. Αν δει το όνομα Γεωργιάδης ή Βρίζας ή ποιος είναι ο τεχνικός διευθυντής ο παλιός του ΠΑΟΚ, ξέρεις τι θα πει. Με παίρνουν για διαφήμιση Αμπουάν. Ναι, εγώ να πω λίγο κάτι για την ομάδα μου. Ναι. Γιατί τα παλικάρια εκεί στην Παπαναστασίου δεν το πάνε καλά το γράμμα. Και επειδή ο άλλος έχει πετάξει λίγο ξηρά τροφή, τα μπουλντόγκ, τους κάνει ό,τι θέλει. Άμα πάρει το Πελεγκρίνι ο Καλαϊτζίδης, θα το κλείσει, πιστεύεις, ή θα απαντήσει? Κάτσε, ο Δημήτρης ή ο Κάλλας, ο Άλεξ? Θόδωρε, γεια σου. Ο Δημήτρης. Θόδωρε, γεια σου. Ο Δημήτρης θα το σηκώσει, πιστεύω. Θόδωρε, γεια σου. Το ερώτηση οι Αργανέ που πρέπει να κάνουν οι Αργανοί του χρόνου είναι με αυτή την ομάδα αν θα παίξουν play out ή αν θα υποβιβαστούν κατά. Πάμε στον κόσμο γρήγορα, ναι. Και εσύ κουνίστρα είσαι, άμα είσαι κουνίστρα. Καλησπέρα. Μισό λεπτό λίγο πριν μιλήσει αυτό, θα κάνω μια ερώτηση. Τζορντάν, εδώ φαίνεται αυτό που σου είπα πριν. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ρατσισμό τι είναι, να υποστηρίζει τη φύση του ανθρώπου? Όχι, ρε, άκουσε με, αγόρι μου, άλλο σου λέω τώρα. Άκουσε με λίγο. Α, με τρελάνετε λίγο. Περίμενε. Εδώ φαίνεται αυτό που σου είπα πριν. Μη πιάνεσαι, δηλαδή τώρα ορίστε. Πέντε σε κράξαν στα μηνύματα, πέντε σε αποθεώσαν. Δεν σημαίνει τίποτα. Τι θα Α, η κάρκας, έλα ρε κάρκας. Τι θα ήσουν, άντρας, δεν σε πήρα γαμπάρι εγώ.
Ο μοναχογιός μου, το μοναχοπέδι μου, δηλαδή γυναίκα και κακιά παιδερά δεν γίνεις. Μην μένουμε στο τι λένε τα μηνύματα ή ο καθένας. Κακιά παιδερά θα γίνεις. Εγώ αν δείτε από την αρχή την εκπομπή είπα το εξής και πάλι το λέω για να ξέρετε. Δεν με ενδιαφέρει η ιδιωτερότητα του καθενός. Δικιά του είναι ότι θέλει την κάνει. Δεν πανάνε ότι είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να μην βγαίνουν έξω να κάνουν παρελάσεις, γιατί υπάρχει μια τεράστια κοινωνία που είναι αντίθετη με αυτούς. Okay. Αυτή είναι μειονότητα κοντά στην κοινωνία. Yeah. Έτσι δεν είναι? Πώς θα χαλάσει δηλαδή την άλλη κοινωνία, δηλαδή, γιατί είναι πρότυπο για την άλλη κοινωνία? Σταμάτα να το ολοκληρώσω. Εμένα δεν μου κάθεται καλά αυτό, ρε φίλε. Όπως θέλει να το σέβομαι εγώ, θέλω και αυτό να σεβαστεί την κοινωνία και εμένα. Μια ερώτηση. Οι νέγροι παλιά που κάναν αγώνες να είναι ελεύθεροι ήταν μειονότητα, ότι ήταν σκλάβοι. Άμα εσένα τότε τον προπάπου σου δεν του καθόταν καλά, δεν ήταν ρατσιστή. Και εδώ είσαι λάθος. Οι νέγροι ποτέ δεν ήταν μειονότητα. Είναι ολόκληρη Ήπειρος που είναι μαύρη. Σε σχέση με του ελεύθερου Αμερικανικού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα ήταν μειονότητα, ήταν οι σκλάβοι. Εκείνο... Στην Αλαμπάμα ήταν το 20%. Ωραία, εκείνο είναι... Άρα καλά τους κάνανε. Τι καλά τους κάνανε? Πού τους φύγωσαν οι λευκοί? Τώρα έχει καμία σχέση τώρα το ένα με τ' άλλο, ρε. Μιλάμε για μειονότητες. Για μειονότητες δεν έλεγες. Φυσικά. Δημοκρατία σημαίνει κυρίως σέβομαι τη μειονότητα. Ακριβώς. Και εγώ είμαι ρατσιστής που υποστηρίζω την ανθρώπινη φύση. Τη φύση της κοινωνίας. Μισό λεπτό. Σε αυτό έχει δίκιο. Α, με τρελάνετε. Η ανθρώπινη φύση, όπως το λέει. Θα με περάσετε φυσιολογικό να πάει ο άντρας με τον άντρα, λοιπόν, δηλαδή. Όχι, αυτό θα μου πείτε. Σε λέμε. Εγώ άσε το μάρα, δεν ξέρω τι σε λέει. Εγώ άκουσε μέσα. Ας πάει, δικαιωμά του λοιπόν, είναι. Ναι. Η λογική της ανθρώπινης φύσης ως προς την αναπαραγωγή φυσικά είναι να πάει ο άντρας με τη γυναίκα. Μπράβο. Η λογική όμως προς τη διάθεση είναι να πάει ο άντρας με ό,τι γουστάρει. Γιατί μου κάνει την παρέλαση, ρε φίλε, εμένα, μπορείς να μου πεις? Να σου πω. Το κυνηγάει κανένας, ναι. Ο μόνος λόγος για μένα, υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, κάποια μειονότητα η οποία φωνάζει για να ξεχωρίσει. Και δεύτερον, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται αυτή τη μειονότητα και θέλουν να βγάλουν κάποια λεφτά. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα ευρωπαϊκό τρίκ αυτό. Θέλω να τεράσει όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Θέλω να το κάνουν αυτό νόμιμο. Να νομιμοποιήσουν αυτό το πράγμα, ναι, δηλαδή. Είχαμε πρόσφατα και το γάμο του Λουξεμβούργου με τον Βέλγο. Μπράβο. Αν θυμάσαι. Του Πρωθυπουργού, ναι. Του Πρωθυπουργού με τον Βέλγο. Ναι. Και ευχετήρια και από όλη την Ευρώπη. Με σκοπό να. Με σκοπό να κάνουν όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα, να πούμε. Να είμαστε όλοι λυπούστηδες, όλη την Ευρώπη. Και μετά τι θα γίνει? Να είμαστε όλοι λυπούστηδες. Τι θα κερδίσουν, δηλαδή? Τι να κερδίσουν, έτσι. Περνά... Κάποια συνωμοσία. Χαλάει η κοινωνία, έτσι, ρε φίλε. Φυσικά θέλουν να χαλάσει η κοινωνία. Είναι φτιαγμένη τώρα η κοινωνία. Να περνάνε αυτά που θέλουν. Είναι φτιαγμένη τώρα η κοινωνία. Να τη χαλάσουν πιο πολύ αν θέλεις. Έχω να περάσουν τα νομοσχέδια όπως θέλουν αυτοί. Κάθε εσπρέσο να έχουν κάθε μέρα θέματα με βιασμούς παιδιών από γονείς. Ναι. Παππούς πηδούσε το τεγκονάκι του, ναι, το εξάχρονο το αγοράκι. Και τώρα τι λες? Πατέρας πηδούσε τα... 5 χρόνια του κοριτσάκι. Ωραία, αυτά... Είναι καλή η κοινωνία τώρα. Μισό λεπτό, ρε, να τη χαλάσουμε. Όχι, να την κάνουμε χειρότερη. Εγώ δεν είπα είναι καλή με αυτά. Αυτά είναι ακόμα χειρότερα φυσικά. Δεν το συζητάμε. Ναι. Τι να κάνουμε δηλαδή, να βάλουμε κι άλλα στη ζωή μας? Η ελληνική κοινωνία που είναι η καθοσπρέπει, η ηθική, που είναι γεμάτη κοσταλέξια. Η κοινωνία αυτή. Που είναι γεμάτη κοσταλέξια. Εσύ ποια κοινωνία θέλεις αυτή? Και υπολόγους και υποκρισία. Ναι, εσύ ποια κοινωνία που θέλεις? Που είχαμε προέδρους δημοκρατίας. Ναι. Που ήταν αβέρτα. Ναι. Στο μαζί Καλέα, σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Στον Κουφοριάνγκο. Μαζί, με τους Τσολιάδες. Μαζί σου είμαι. Έλα τώρα με τους Τσολιάδες. Γιατί τους κατηγορείς αφού τους εγκρίνεις? Όχι, καλά κάνεις. Γιατί τους κατηγορείς? Άρα τι? Γιατί τους κατηγορείς? Δεν αφορά. Δεν αφορά. Εγώ συμφωνώ με αυτό που κάνανε. Ξέρεις γιατί τους κατηγορώ? Εγώ τους κατηγορώ όμως. Τους ομοίους τους τους κυνηγούν. Ακούσαν αυτοί. Ναι, εγώ για αυτό είναι κατηγορώ. Υποκριτικό αυτό. Ακριβώς. Μαγιά τους που ήταν με το Σαλέα, αλλά τους ομοίους τους τους κυνηγούσαν. Ο Ταλικέντης. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Το άρμα στην παρέλα σήμερα θα τους πήρε τα... Τώρα αυτό το αρκοντήσιο είναι και μας βάλαν καμιά βόμβα εδώ πέρα. Τσίου, 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 τσίου. Έλα ρε χαϊβάνιες από την Καστοριά, έλα. Τσίου, τσίου κάνει αυτό εδώ. Βόμβα είναι η... Και τι το έχεις αναμένον, 24 βαθμούς έχει έξω στους 25 το είσαι, τόσο χαϊβάνης. Θα πάθουμε κανένα έμφραγμα στην ηλικία που είμαστε. Αν να κάτι απίθανε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Καλώς τα παιδιά του Βέρα. Χαιρετώ τον Τζόρνταν. Ποιος είναι? Από τον Μάριο. Γεια σου. Να είσαι καλά, φίλε. Ποιος... Λοιπόν, και εγώ σε αυτό το θέμα πάνω θέλω να τοποθετηθώ. Ναι, όνομα λιγάκι, ποιος είσαι? Η Νίκος. Ο Νίκος. Έλα ρε Νίκο. Λοιπόν, και εγώ σε αυτό το θέμα πάνω θέλω να το τοποθετηθώ. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τζόρνταν καταρχήν. Καλά κάνεις. Ωραία. Συμφωνώ.
Και... Νίκο, μια ηλικία θες να μας πεις, αν θέλεις, αν θέλεις. 18 χρονών είμαι. 18. Με τιμά αυτό. Πού είσαι 18, όχι το άλλο. Συμφωνώ απόλυτα και αυτό, ειδικά αυτές οι παρελάσεις και όλα αυτά τα οποία προωθούν τους ομοφυλόφιλους θα πρέπει να σταματήσουν, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Εντάξει. Νίκο, ερώτηση. Ερώτηση. Είμαι εγώ straight, καρά straight. Ωραία. Τόσα χρόνια είμαι straight. Έχω δει και έχω συναναστραφεί με γκέι χρόνια, αιώνες. Έτσι. Ωραία. Όχι, δεν έχω κανένα κολλητό, αλλά έχει σε παρέες να βγούμε και οι δυο μαζί, με λεσβίες, με τρανς, με ό,τι θες. Ναι. Πώς παραμένω straight, ρε φίλε. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστώ και να πω, αχ, ας γίνω γκέι, ας γίνω τρανς. Όχι, όχι, να σου πω κάτι, να σου πω... Και έχω και 100 φίλους παοξίδες. Όχι, γιατί δεν έχω γίνει ΠΑΟΚ, ας πούμε. Να σου πω, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή, αλλά κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει στην προσωπική ζωή του άλλου καταρχήν. Γιατί, αυτοί επεμβαίνουν στην προσωπική μου ζωή. Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω, άλλο θέλω να σου πω, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα δηλαδή που ξέρω εγώ κάνουν παρελάσεις. Δηλαδή βλέπει γκέι, ξέρω εγώ, να, μέσα στον δρόμο, ξέρω εγώ, να κάνουν πράγματα έτσι που δεν είναι καθώς πρέπει. Ναι, να σου κάνω λίγο μια ερώτηση, μισό λεπτό. Επειδή είσαι και 18 χρονών, ναι. Ελπίζω και εσύ τουλάχιστον, γιατί εμένα με ενοχλεί όταν το κάνουν και οι straight. Ναι. Και εντάξει, μπορεί, άντε, επειδή είσαι μικρός και εγώ το έκανα μικρός, ελπίζω να είσαι λίγο καθώς πρέπει με στα λεωφορεία, έτσι. Γιατί δεν χρωστάμε τίποτα να σε βλέπουμε σένα τώρα. Ναι, το ίδιο λέω. Λευτέρη, εσύ πρέπει να είσαι γίδι. Μ' αρέσεις, ωραίος. Άμα θες να μαθαίνεις, θα ακούσω εδώ να μαθαίνεις, Λευτεράκου. Για το μήνυμα. Λέει γι' αυτό μου στέλνει το μήνυμα. Συμφωνώ, έτσι πως το λέει το παιδί, λέει, είδες, είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι ούτε και straight μου αρέσει όταν κάνουν τα χίλια δυο μες στον δρόμο. Φίλε, στο Ρεσπερινό πας. Όχι. Εντάξει. Τον έκανε τη εκκλησία, παιδί. Εκκλησία πας. Γενικά όχι. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Πάω. Πε τίποτα, ρε. Πάμε και τίποτα ποδοσφαιρικό, ρε. Δεν πειράζει. Όλοι κάνουν λάθη. Μη σε αναγωγή. Όχι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Τι γίνεται εσύ αυτή τη στιγμή, σαν Ολυμπιακός, νιώθεις στιγμένος που ο πρόεδρός σου αποδείχθηκε από το ίδιο το δικό του σύστημα ότι ήταν μέλος και αρχηγός μιας εγκληματικής οργάνωσης? Τι αποδείχθηκε ο δικαστήριο? Όχι, τέλος πάντων, συγγνώμη για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν αποδείχθηκε. Δεν αποδείχθηκε τίποτα. Ότι τέλος πάντων έχουν προσάψει αυτή την κατηγορία. Ο Μητροπολίτης Πειραιά προς τιμή του. Γιατί ο άνθρωπος έπαιρνε λεφτά. Καμιά γορυγία πήρε αυτός. Από τον κύριο Μαρινάκη. Α, μπράβο. Τουλάχιστον. Μισό λεπτό. Ζητάω συγγνώμη από τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Για να μην φάμε και καμιά μήνυση στα καλά. Α, φοβάζει, μου φας μήνυση. Φυσικά, γιατί έχω τρελώσει σε μέρα, φίλε. Λοιπόν. Και ο Μητροπολίτης λοιπόν Πειραιά στηρίζει τον κύριο Μαρινάκη εν αντιθέσει με τον δικό σας Μητροπολίτη. Πήρε χορηγία, βέβαια. Ναι. Γιατί να μην πάρει χορηγία. Εν αντιθέσει με τον δικό σας. Ναι, να απαντήσει το παιδί. Παίρνει ένα καλό ρόζου. Με το Μουζενίδη να πούμε θρησκευτικό τουρισμό και ένα λόγο καλό. Το δικό μας δεν μπορεί να το πιάσει κανένας. Άσε λίγο να μου απαντήσει, θέλω γάβρος. Ένα καλό λόγο δεν έβγαλε. Ναι, να μου απαντήσει. Μας, για τον πρόεδρό σας. Το μεγάλο πρόεδρο. Ναι, δεν κάνει δωρεές εκεί πέρα. Τα κάνει στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Κάνει μπρούτζο πάνω στο τρούλο, κάνει ξέρω εγώ. Λοιπόν, να μιλήσει εγώ το παιδί. Πες, πες, φίλε. Εγώ θα σου πω και τ' άλλο. Υπάρχει κάποιο πρόεδρο στην Ελλάδα ο οποίο δεν είναι διεφθαρμένο? Συμφωνώ σε αυτό. Σε αυτό συμφωνώ. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Αυτό περίμενα να ακούσω, μπορώ να σου πω. Δηλαδή τώρα ενοχοποιείς τον πρόεδρό σου εσύ? Όχι, απλώς από τη στιγμή που όλοι στην Ελλάδα... Δεν αγιοποιεί τους άλλους. Αυτό το είπε. Ότι ο πρόεδρός σου κάνει λάθος. Εγώ άλλο σου λέω τώρα. Ο κακιά πεθερά πάει... Θα σ' άρεσε δηλαδή μου, να είναι. Το ή το θεωρείς... Έχεις μοναχογιό και δεν γίνεις κακιά πεθερά. Ανομαλή είσαι. Το λογικό είναι να γίνεις κακιά πεθερά. Αν είσαι γυναίκα και έχεις μοναχογιό. Ανομαλία θα είναι να μην γίνεις κακιά πεθερά. Το νορμάλ είναι να γίνεις κακιά παιδερά. Αφού αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, έτσι λειτουργούν όλοι. Δεν νομίζω κάποιος πρόεδρος να λειτουργεί πολύ αντίθετα από το πρόεδρο του. Είσαι 18 χρονών. Πότε διόριστε? 18 χρονών. Ναι, ναι. Τα λεσβιακά σ' αρέσει να τα βλέπεις? Μ' αρέσουν οι απόψεις. Ωραία, δεν απάντησε. Σ' αρέσει? Τι? Τα λεσβιακά σ' αρέσει να τα βλέπεις? Όχι, αυτά τα θεωρώ ότι δεν είναι σωστά. Μπράβο, αγόρι, μπράβο. Άλλο τι θεωρείς, ρε. Αν σ' αρέσουν, σε ρωτάω. Όχι, δεν μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν. Ειλικρινά, δεν μ' αρέσουν. Α, δεν τον αρέσουν. Καλά κάνει, μπράβο. Καλά κάνει. Εσένα που σ' αρέσουν. Δεν γίνεται να. Εσένα που σ' αρέσουν, γιατί. Να κρίνω τους γέρους, να κάνει καλά και τα δύο. Εντάξει. Μάλιστα.
Δηλαδή, αν δύο γυναίκες τις βλέπεις εκεί να χαϊδεύονται, δεν θες. Τώρα, ακούστε τον οδηγικό. Γεια σου, Κωστή μου, γεια σου. Έγινε, φίλε. Πάει. Επόμενη γραμμή. Πάω, ρωτάμε για λεπτομέρειες στο κοινό. Ο Κώστας ο δικηγόρος είναι φίλος μου και δικηγόρος μου. Είναι καταπληκτικό παιδί και Ηρακλειδέας. Το γνώρισα, το ξέρω. Το γνώρισα, ρε. Δικηγόρος καλός είναι, δεν μας νοιάζει. Και δικηγόρος καλός και καλό παιδί. Καμία δίκη και δίκη. Λαμόγιο δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω πιτάδι χωρίς να δεκανή σου. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει να είναι λαμόγιο. Δικηγόρος καλός είναι. Μόνο δίκες κερδίζει, να ξέρεις. Δεν το πενεύω τώρα, δεν το κάνω. Χωρίς να είναι λαμόγιο. Ναι, και πώς κερδίζει τις δίκες. Τι πώς κερδίζει τις δίκες. Είναι πανέξυπνος ρε φίλε και ξέρει να κάνει. Για να κερδίζει όλες τις δίκες θα είναι λαμόγιο. Ένα κομμάτι λαμογιάς θα το έχει μέσα. Δεν έχει καθόλου. Ούτε να το σκέφτεσαι. Ρώτα του Μάριου που το γνώρισε. Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει. Τέσσερις τελευταία για σήμερα. Για τη σεζόν. Και να ζητήσουμε και πάλι συγγνώμη από τον κύριο Μάριο. 30 Αυγούστου ή 6 Σεπτεμβρίου ξαναρχόμαστε. Θα σας ενημερώσω εγώ από το Ράδιο Μετρόπολης και ο Μάριος από το. Από το Λίμπερο. Λίμπερο. Που πήγε στις μικρές. 8 με 11 ως Λιμπερίστας, έτσι, με τρένια και Βεντούρη. Ναι. Και το πρωί 9 με 10 με 6 εξελόγου του πρωινού Μπουγκατσάν. Πάμε γραμμές. Τέταρτος από το τέλος. Έλα, φίλε. Ακούγουμε. Ναι, ακούγεσαι. Ναι, και χαρά, λοιπόν. Καλώς. Φίλε, αυτό που λέει δεν θα σε δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Μη με δώσεις. Το θέμα είναι άτοπο και άκυρο. Έτσι. Τι είναι κέριο, ο Σέφης. Κάτι ξέρουμε αύριο τι θα γίνει με τη χώρα μας. Το να συζητάμε τώρα αν έγινε. Με τη χώρα σας, φίλε, να μην κλέβατε 40 χρόνια και οι μπαμπάδες μας. Να άσε τώρα που σε έπιασε ο πόνος λοιπόν για τη χώρα μας. Πάμε παρακάτω. Ξέρουμε λίγο τώρα. Εντάξει. Ένα λεπτάκι δεν θα με διακόψετε λίγο. Καθόλου. Λοιπόν, αν έχετε την υπομονή. Το Gay Pride έγινε γιατί έδωσε το δικαίωμα ο Μπουτάρης, έτσι ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Αν δεν έδινε το okay, δεν θα γινόταν. Δεν εκλέφτης πάντως ο Μπουτάρης, ναι. Δεύτερον, δεν έχει κανένα δικαίωμα σε κοινή θέα, όπως εσύ άμα πας έξω και κληθεί γυμνοφύς. Ωραία, λέγεται προσβολή δημόσιας ευθύνης. Α, πάω μόνος μου, ναι. Αν πάω σαν ομάδα, δεν νομίζω. Λοιπόν, άρα με την ίδια λογική δεν έχω το δικαίωμα αυτό. Τρίτον, αυτά είναι τα πρότυπα που περνάμε στην νεολαία μας. Δυστυχώς αυτά είναι, φίλε. Αυτά είναι. Πώς το ορίστε. Η αγωγιά, η τέτοια, η από εδώ, η κλέφτες, όλα αυτά. Η κλεψιά που τόσα χρόνια, 40 χρόνια τη διδάσκαμε, καλά ήτανε. Όλοι οι άνθρωποι, φίλε, αυτό που λένε δεν είναι το ίδιο, έτσι. Μαζί σου είμαι, φίλε, μαζί σου. Από τον τρόπο της ομιλίας μου καταλάβεις. Λοιπόν, τέταρτον, ιστορικά από την αρχαία Ελλάδα. Η τάση ομοφιλοφιλίας ήταν ανομαλία. Και οι άνθρωποι που ήταν ομοφιλόφιλοι στην αρχή Ελλάδα ήταν καρακάτοικοι και πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ανοίξτε επιβλία, διαβάσει. Δεν μου λες. Συνεχίζω τώρα αυτό που λέμε. Το να παίρνεις την σύντροφό σου από πίσω είναι ανομαλία, ναι ή όχι. Δεν το κάνω, ρε φίλε αυτό. Δεν λέω το παλικάρι, δεν λέω να το κάνει. Συγγνώμη. Είναι ανομαλία, ναι ή όχι. Στην τηλεόραση δεν πήρε κανένα σουτιέν. Μάρι, είτε βγάζουν τα σουτιέν είτε τα φορά καθόλου. Βρε καλά τώρα, εντάξει, δεν είναι, είμαι λίγο άθρο, ναι. Απάντησέ μου σε αυτό. Το να παίρνεις τη σύντροφό σου από πίσω είναι ανομαλία, ναι ή όχι. Ανομαλία είναι αυτό. Μπράβο, και για μένα ανομαλία είναι. Ναι, αλλά για το ραπ δεν είναι όμως. Κάτσε, για το ραπ δεν είναι ανομαλία όμως. Επειδή μιλάμε τώρα ανοιχτά, ναι. Αν αυτή τη συζήτηση γινόταν σε κάποια μουσουλμανική χώρα τζιχαντιστών, ξέρετε πού θα ήσασταν όλοι τώρα. Καλά τι. Ξέρετε. Καλά το πρότυπο είναι αυτή. Δηλαδή πρότυπο είναι αυτή. Καλά, πρότυπο είναι αυτή, βρε παλικάρι. Το βιντεάκι που δυο μουσουλμανοί. Ήθελα να πω εγώ, αν είμαστε στην Τουρκία τώρα τι θα είχαμε. Τους πετάξανε από πάνω από τον όροφο κάτω και τα μαζί καλά. Το χωριό και κοιτούσαν από πάνω. Το όνομα του παιδιού πώς είναι, δεν το ξέρω. Το επικροτεί ο φίλος. Λοιπόν, δεν κατάλαβες τι σου λέω. Σου λέω δηλαδή. Μια αθλητική είδηση να σε πω πάλι, φίλε Μάρια. Το Βελιγράδι πριν 4 χρόνια πήγαν να διοργανώσουν το Gay Pride. Ξέρεις τι έγινε. Μαζεύτηκαν οι φίλοι της Παρτιζάν και της Σερβένας, βέταξε τους πλακώσεις στο ξύλο και το ρίξαν το θέμα μπαμ μπαμ. Πολύ ωραίο, μπράβο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Να καταλάβεις κάτι. Πολύ ωραίο. Άκουσε με. Καλά, αυτοί σκοτώσανε και τον γάλα τον οπαδό που πήγε μόνος του άνθρωπος. Τον βαρούσανε 200 άτομα, τον αφήσανε φυτό νεκρό. Το αγόρι που μάθεις ότι το άλλο το φίλο είναι το ωραίο. Όπως και το κορίτσι του το αγόρι είναι το ωραίο το φίλο. Όσο και το Μουζενίδη, επειδή ήταν τη Χαλκιδική, ήταν τα κορμιά που κατεβαίναν από τα λεωφορεία. Και όσοι θέλουν να γίνουν και άντρες που δεν είναι, να πάνε να δουν τα κορμιά που κατεβαίνουν από το βορρά, από όλες τις ωραίες τις χώρες, τις ξανθές, τις ψηλές, τις ωραίες, τις καλονές, για να γίνουν άντρες τα παιδάκια να πούμε. Και αν δουν τους ωραίους, τους ψηλούς, τους ξανθούς. Και εδώ δεν πηδάνε τις Ελληνίδες τα παιδάκια, ρε. Τις ξένες θα πηδήξουνε. Από το Facebook πηδάνε τα παιδάκια. Τι λέει αυτός. Να προσέχουμε και το SUR λίγο, έτσι. Αυτό τώρα γιατί το έπαιζε, φίλε. Φίλε, το λέω γιατί είμαι φίλος μου και ξέρω να πούμε και γι' αυτό το λέω. Δεξιά. Τι είπαμε, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα για τα γενικά σε λέω, το εσουρού λίγο. Το εσουρού, τι είπαμε για να μας πιάσει το εσουρού. Δεν σου λέω τίποτα, γιατί κάποιες άλλες ανομαλίες στη τηλεόραση δεν τις κάνει τίποτα
και ψάχνουν άνθρωπο σαν και εσένα να κάνουν τώρα φασάρια. Δεν καταλαβαίνεις. Εγώ, φίλε, έχω βρίσει στην τηλεόραση παλιότερα. Άλλο είμαι... βρίσκει, αυτό πολύ κι άλλο τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ που το πάω. Εγώ τώρα είσαι έξυπνος άνθρωπος. Κατάλαβες που το πάω. Με καταλαβαίνεις τι σε λέω τώρα. Άμα την εκπομπή σου την έκανε σε κάποιο άλλο μεγάλο κανάλι του Αθηνών, δεν σε πειράζει κανένα. Τώρα αυτό τα ξέρεις. Ούτε τώρα θα με πειράξει, γιατί νομίζω ότι με τον κύριο Τσίπρα υπάρχει μια πιο μεγάλη κουλτούρα. Βεβαίως. Για να μόνο η κουλτούρα αυτή να πω. Έτσι νομίζω εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, κόρη μου. Να είσαι καλά, φίλε μου. Τρίτος από το τέλος, ωραίος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, γραφείο. Καλημέρα, παιδιά. Συμφωνώ με τον Τζόρνταν, με την άποψή του. Ευχαριστώ. Αυτό που λες σήμερα, με αυτό που φάνηκε, σαν να το κάνεις επειδή πουλάει αυτό. Ήταν της, το θέμα της ημέρας εχθές. Είναι επικαιρότητα, ρε φίλε. Επικαιρότητα. Μην το φέρνει και ζούμε. Το υποστηρίζει το πουλάει. Γιατί παλιότερα, όχι μόνο τον έκλεινε, αλλά κορόιδευε κιόλας. Σωστό, βέβαια. Καλά λέει. Κορόιδευε και έκλεινε τέτοιους ακροατές. Μπράβο, φίλε. Να τα λέμε. Σε αυτή την εκπομπή λέμε, κάνουμε και κριτική. Α, εκεί βέβαια. Και τις γυναίκες, αν θυμάσαι παλιά. Γυναίκες και γκέι δεν τους άφηνα. Τις γυναίκες τον έχω κράξει. Τον έχω κράξει στον αέρα. Η ουσία είναι, φίλε, τώρα αν πουλάει η εκπομπή ή το θέμα μας. Όχι, τι γέσεις υποστηρίζεις τώρα, ενώ παλιότερα... Δεν υποστηρίζω κανένα. Εγώ ρωτάω... Όχι, φίλε, σήμερα ο Ραπτόπουλος είναι ο μόνος, αν πρόσεξες το πάνελ, που δεν τοποθετήθηκε. Τοποθετήθηκα εγώ, ο Μάριος και ο Τζόρνταν. Δεν το κατάλαβες. Ο Ραπτόπουλος σήμερα ουσιαστικά είναι ένας κλασικός, 100% Αθηναίος, συντονιστής, είναι εντελώς συντονιστής εκπομπής. Είναι σαν να προσπαθεί να πάρει εκπομπή σε αθηναϊκό κανάλι, έτσι όπως φαίνεται σήμερα. Αποστασιοποιημένος. Παλιότερα κορόιδευε, δεν φαινόταν η κύρα της πίσης και τώρα τι της υποστηρίζει. Πότε καλέ, πότε καλέ. Εδώ να πω κάτι, εδώ να πω κάτι. Να πω κάτι για τον αέρα. Αδερφέ, το όνομά σου λιγάκι. Πέτρος, ναι. Πέτρο, να πω κάτι εδώ πέρα για τον ΡΑΠ. Σε πολλά πράγματα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει ανοίξει τους ορίζοντες του. Εντάξει, σε πολλά πράγματα. Ενώ παλιότερα τώρα τους έβριζες και τους έκανε, τους έκλεινε, άχρησε, θα γίνουμε... Και σήμερα τι έγινε κι άλλο. Αρχή να είσαι... Μπορείτε, καλό, καλό ρε φίλε. Ρε, το θέμα είμαι εγώ. Ή το θέμα είναι το θέμα. Το γενικά η κοινωνία, εντάξει, τους διαφημίσεις πάρα πολύ. Άσε, εμένα μην προσπαθείς. Εμένα μην προσπαθείς να με ερμηνεύσεις. Είμαι... κάποια πράγματα, έχω το δικό μου σκεπτικό, αλλά για να με καταλάβεις καλά, πρέπει να είσαι πολύ στενός μου φίλος. Εγώ έχω καμιά 6-7 στενούς φίλους και συνεργάτες αρκετούς. Αυτοί μπορούν να με καταλάβουν. Εσύ, εντάξει, δεν σε κατηγορώ τώρα, αλλά... Οι φίλοι μου, αγαπητοί φίλοι, εντάξει δεν γνωριζόμαστε, οι φίλοι μου με ένα βλέμμα που θα κάνω, οι οικοί μου καταλαβαίνουν τι σκέφτομαι. Ναι, το Μπούστη τώρα κάτι θέλει να πει, αλλά δεν το λέει. Γιατί δεν το λες, λέω, όχι δεν. Αυτό λέει σε όλους, ναι, είναι γενικό αυτό. Ναι. Μεγάλο μήνυμα, είσαι θεότρε φίλε. Αυτό πολλοί του διαφημίζουνε, στα κανάλια, γενικά... Καταντάει με από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό σου είπα ότι σε... Σε πάρα πολλά συμφωνώ με τον Τζόρνταν. Δηλαδή... Καταντάει από ένα σημείο και μετά, ενοχλητικό. Συγγνώμη ρε παλικάρι μου λίγο, να πω κάτι. Δηλαδή... Ναι, Πέτρο, μία ερώτηση. Βλέπω εγώ... Καλά, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά... Εντάξει. Πες ότι βλέπω τρεις εκπομπές την ημέρα που οι παρουσιαστές είναι όλοι γκέι. Θα πάω να γίνω εγώ από τι άλλη ώρα έχουμε πάει να γίνω γκέι. Όχι, βέβαια, σε αυτήν την ηλικία όχι. Αν δεν μου βγαίνει εμένα. Δηλαδή, όπλο να μου βάλει ο Τζόρνταν εδώ, όπλο. Να μου πει, φίλε, ναι, ρε, σε πληροφορώ τώρα. Μισό λεπτό λίγο. Πήγε λίγο το ραπ. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Δηλαδή, εδώ είχαμε φτάσει σε σημείο για να καταλάβετε τι θα πούμε. Ότι προωθείτε, σμπρώχνετε αυτό που είπε ο Τζόρνταν. Άκου, φίλε, άκου το ραπ. Το θέλω να τελειώσω λίγο. Ναι. Βγάζανε για πολιτική ανάλυση να μιλήσει ο Μόδιστρος. Φίλε. Ναι, ναι. Άκου τώρα. Μιλάς τώρα με τον αρχηγό της πιάτσας εδώ. Λοιπόν, άκου. Παλιά ο γκέι, για να σε πλευρίσει. Ο γκέι. Ή έβγαινε με την κόμενα έξω. Ναι. Και τώρα γίνεται. Άκου τώρα, τώρα να σου πω εγώ, να μαθαίνετε τώρα. Κάτσε να μάθουμε. Να μάθουμε. Ναι. Ήμουνα σε ένα μαγαζί που λες, είχαμε ένα μαγαζί, πολλά μαγαζιά. Πασιφίδω, σε ένα από αυτά, ερχόταν, είχα πελάτες γκέι. Μερικοί με γουστάραν κιόλας. Είχε το τούτο. Λοιπόν, ναι. Τι γίνεται, ξέρω εγώ, τον Ατάλο όλα καλά. Αυτό μια, δύο, τρεις πελάτες στον Ατάλο, μια μέρα που λες, έρχεται με μια κοπέλα. Μου λέει,
Δεν θα με ψωνίσουμε σήμερα, αλλά εντάξει, είπα, πέρασα από εδώ, είπα να πω να γεια. Καλά έκανες το λόγο. Ναι. Να μην πω και το όνομά σου. Τέλος πάντων, φεύγει. Να σε γνωρίσω, λέει, από εδώ τη Μαρία, λέει, την Πενταγιώτη. Την αδερφή μου. Αδερφή. Α, μπράβο Μαρία, ξέρω εγώ αυτά, γεια σου, χάρηκα πολύ, τον Νατάλο. Άντε, γεια σας, γεια σας. Μετά από δύο μέρες περνάει που λες, ξανάρχεται. Τι γίνεται, γεια σου Βασιλάκη, του λέω, Βασίλη το λέγανε το παιδί, εντάξει. Τι γίνεται, καλά τον Νατάλο, πώς την είδες την Καρτασίνα, μου λέει τη Μαρία. Λέω, μπράβο, καλή και όμορφη. Θες, λέει, να σε κάνω κάτι. Λέω, τι να με κάνεις, ρε φίλε, εγώ οικογένειες στον Νατάλο δεν είναι σου. Τα λέει αυτά επειδή είναι η γυναίκα του. Όχι, τα λέω γιατί δεν είχαν. Έλα. Άκου τώρα να το κλείσω. Μου λέει εσύ δεν γίνεται, ξέρω εγώ. Ρε, έλα ρε, ξεκόλα ρε, απελευθερώσου τώρα. Ακούω τον Μάριο τώρα, απελευθερώσου ρε, απελευθερωμένες σκέψεις να έχεις. Η ζωή προχωράει μπροστά. Ο άνθρωπος έχει φτάσει στο φεργάρι. Θες με λέει να σε γνωρίσω, λέει, με τη Μαρία. Το λέω κι εγώ, γνώρισε με ρε, Βασίλη, να πούμε. Ξέρεις κάτι με λέει, για να γνωρίσεις τη Μαρία πρέπει να γνωριστούμε πρώτα οι δυο μας καλύτερα. Κατάλαβες. Αυτό ήταν λοιπόν το... του γκέι, το πώς το λένε, ο πρόλογος. Αυτό τον πείραξε, κατάλαβες. Όχι, κάπως έτσι. Τώρα λέει ο Μάριος, άμα βλέπω τρεις εκπομπές παράδειγμα και είναι και οι τρεις γκέι. Τον κάνεις πρότυπο, ρε φίλε, τον κάνεις σύνταλμα. Κάποια στιγμή θα τον δεις και από κοντά. Θα θες να πας να τον δεις από κοντά. Θα θες να πεις. Θα κάνω σεξ μαζί του. Δεν μιλάω προσωπικά με σένα, μιλάω για την κοινωνία γενικά, ρε. Ναι. Αλλά το παιδί θα το δει. Θα είναι 5 χρονών με 10, πόσο θα είναι. Θα γίνει 15, κάποια στιγμή θα το δει από κοντά. Θα θέλει να το αντιγράψει, να γίνει και αυτό. Εντάξει, τώρα όχι απαραίτητα. Να πάνε σε gay party. Στο gay party τι θα δει εκεί. Κάναν παπά θα δει εκεί. Σίγουρα μπορεί να δει παπά. Παπά σίγουρα δεν θα δει. Παπά θα δει σίγουρα. Ατυχέ το θέμα είναι ότι. Ατυχέ το παράδειγμα. Θέλω σκόπα το βίντεο. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Τζόρνταν. Ότι δηλαδή θα επηρεαστεί ω προ τι. Τα παιδιά που προσπαθούσαν να τα κάνουν straight και ήταν gay. Γίναν που θέλανε, γίναν γκέι. Αυτό. Άρα το ίδιο θα συμβεί και με το straight. Δεν μπορεί ο straight να παρασυρθεί. Εμένα δηλαδή μου αρέσουν οι γυναίκες, δεν μπορώ να παρασυρθώ. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνω. Θα μπορέσει το παιδί να γίνει straight. Και δεν μου λέτε ρε παιδιά, τα μουσάκια, τα μουσάκια ρε φίλε, τρελό. Έλα τώρα να σε ρωτήσω. Μη σου πω ποιο να ρωτήσεις αν είμαι straight. Μα αυτούς ρε Τζόρντα που είναι και straight και γκέι, τι γίνεται με αυτό. Αυτή είναι συνομιλία και straight και gay. Bye. Αυτή δεν είναι straight και gay. Αυτοί έχουν άλλο χαρακτηρισμό, δεν θέλω να το πω στον αέρα. Ναι, όχι, μην το πεις γιατί αυτό το λέει και ο πατέρας μας. Άλλοι παστανθρωπών είναι. Αυτή είναι χειρότερη, να σε πω. Γιατί είναι χειρότερη. Γιατί είναι χειρότερη. Γιατί πάνε με όλους. Με όλους και με όλα. Οπότε δεν. Ναι, δεν είναι χειρότερη. Τουλάχιστον ο gay, μπράβο στον gay, πάει με τον άλλο. Να είναι gay. Εγώ δεν έχω κάτι με τους gay, το είπα και άλλη φορά. Το κατάλαβα. Μια ερώτηση. Τη δημοσιότητα των γκέι δεν θέλουμε. Ένας άντρας που πάει ταυτόχρονα με δύο γυναίκες. Φαντάζομαι και αυτόν τον θεωρεί. Αυτά είναι ρε, φίλε. Εντάξει, ανομαλίες. Όλα είναι ανομαλίες. Αυτά είναι γούστα να πούμε. Ναι, αυτό, και αυτό είναι όμως ανομαλία. Φυσικά. Είναι, άμα πάει και με δύο και με τρεις. Είναι γυναίκες. Ναι, αλλά πρόσεξε, φίλε. Πες ότι αυτός ο άνθρωπος με τις δύο γυναίκες αποφασίζουν να γίνουν ζευγάρι και οι τρεις να υιοθετήσουν ένα παιδί, έτσι. Όχι. Τώρα όχι. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Έλα. Πάζε ρε Τζόρνταν, δεν σε περίμενα τι τόσο λέει, straight. Ράπ, πρώτη φορά με πιάνει κούραση, παιδιά έχουμε και ένα άλλο ένας και σκάφη. Ένας δεν του άρεσε. Εντάξει. Δεν είχαμε ρε φίλε για ποδόσφαιρο, όλοι, ναι. Δεν είναι τυχαίο για να μην κατηγορείτε εμάς. Ναι. Όλοι γι' αυτό θέλαν να μιλήσουν. Εδώ τον άλλον εγώ τον έκανα ερώτηση για τον Ολυμπιακό. Και δεν ήθελε να πει ο άνθρωπος και τον Ολυμπιακό. Τι να πει, δεν πει. Λέω για το φίλο που στέλνει μήνυμα. Ήρθε μετά να πούμε προπονητή. Μεταγραφέ δεν γίνανε. Αποδεχτέ δεν γίνανε. Είναι δύο παίκτε. Ένα παίκτη ο Ηρακλής. Ένα μήνα περιμένουμε. Ένα ακόμη κυνηγά. Το Άρης αυτό ένα μήνα. Ο Άρης είναι σε αναμονή, α πούμε, που είναι βασανιστική. Από τι να πει, δηλαδή. Όχι, λέω για αυτό που στέλνει το μήνυμα. Πρώτο τελευταίο. Α, εντάξει, μπορεί να μου το άρεσε να το μαλώσουμε. Έλα, βίλε. Καλώ τώρα. Τώρα για το θέμα που κουβεντιάζεται περισσότερο και εγώ με το Μούσια πιστεύω να συμφωνήσω, αν και δεν είμαι από την αρχή στην κουβέντα. Μούσια, ναι. Πιστεύω καταρχήν ότι δεν είναι, να το πω έτσι, ομοφυλόφιλοι κίνημα για να μπορούν και να κάνουν ή να πρέπει να κάνουν πορείες και να διεκδικούν δικαιώματα. Που λέγεται τώρα το δικαίωμα στην, αν θέλουμε... Στην επιλογή τους το έχουν ήδη. Προφανώς και του. Κοίταξε, μόνο λίγο, συγγνώμη το όνομά σου, φίλε. Θανάση. Ναι. Για να βλέπουμε, εμένα μου αρέσει πάντα να βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα και το πυρήνα του θέματος. Ναι. Είναι ισό το δικαίωμα στην διαφορετικότητα. Είναι το να μην φοβόμαστε διαφορετικό.
να μην φοβάμαι εγώ επειδή ο Τζόρνταν φοράει που ναι, ρε Μάρια, αλλά να μην γίνονται και με τέτοια σόου και τσίρκο. Εντάξει τώρα, δηλαδή δεν μπορούσαν μισό λεπτό. Συγγνώμη, λίγο πέντε λεπτά. Δεν μπορούσαν να φωλάξουν τον Γιάννη Χαρούλη του Τζούντα Χρυς να κάνουν έτσι σαν το ρόκο μια συναυλία και να τελειώσει εκεί. Πέτυχαν ανάγκη να γίνει όλο αυτό το φαντεζή τσίρκο. Ξεφτυλίζονται. Το συζητάνε τώρα τόση ώρα. Το πέτυχαν. Το συζητάμε. Κάνε να πάει ο Κωστής εκεί. Και είδε παίρνουν όμως αρνητική δημοσιότητα, ρε φίλε. Και παρατήρησε ναι, αρνητική δημοσιότητα. Δεν μου μίλησε κανένας για καμιά ομάδα. Μου μίλησαν όλοι για αυτό το γεγονός. Μπράβο. Οι οποίοι πραγματικά με ξέρουν λόγω του ποδοσφαίρου. Ναι, ρε παιδιά, αλλά παίρνουν, δεν πετυχαίνουν το να σεβαστούμε τη διαφορετικότητά τους για μένα. Πετυχαίνουν το να δούμε τη διαφορετικότητά τους ως σοου, ως τσίρκο. Όχι, όχι. Ναι, ναι, λυπάμαι πολύ. Αν κάναν ένα απλό φεστιβάλ όπως το Rock Wave ή όπως δεν ξέρω τι, ή στο θέατρο δώσουν μια συναυλία και είχαν μέσα βιβλία, έτσι. Πρόσεξε, δεν είχα κάνει τσίρκο βιβλία που να μιλούσαν για την ομοφιλοφιλία. Τη στάση και να φιλούτσια κάνανε με ήρεμο τρόπο και ας πήγαινε και ένα εκατομμύριο να το δίνει και τηλεόραση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, όχι, όχι. Ακούστε. Εκεί μέσα, εκεί στην εσύ. Το κάνω. Να είναι αυτή μόνο. Το κάνω για να είναι έτσι. Όχι, ρε φίλε, δεν σου λέω, είναι ελεύθερη είσοδος. Μπορεί να πάει όποιος θέλει. Δεν πήγαινε κανείς. Εντάξει, εκεί έγινε. Ο φόβος του να πηγαίνουμε δεν κάνουμε. Η δικαίωμά μας είναι να μην πάμε, δεν κατάλαβα. Να πάμε με το ζόρι δηλαδή. Να μην φοβούνται που είναι ομοφιλόφιλοι. Σταμάτα λίγο, περίμενε λίγο. 6 μέρες τη βδομάδα η λαχαναγορά είναι ανοιχτή. Η 7η που είναι Σάββατο είναι κλειστή. Ας πάνε το Σάββατο που λες με συνεννόηση με τον πρόεδρο της λαχαναγοράς που είναι και έκταση μεγάλη και ας κάνουν ένα πάρτι εκεί ό,τι θέλουν. Να πάνε πώς είναι, 1000, 5000 πώς είναι να πούμε. Δεν το κατάλαβες, ρε Τζόρνταν. Θέλουν να δείξουν. Δεν αντέχει καν σαν επιχείρημα αυτό που είπες. Θέλω να σου πω έξω από την πόλη. Α, σε ένα χώρο κλειστό. Ναι. Έξω από την πόλη. Ναι. Ενώ εσύ με την κόμενά σου ή με τη σύζυγό σου ή εγώ. Ναι. Το κάνουν και να είμαστε σε ένα χώρο μαζί. Με τον Πάοκ. Δηλαδή με τον Πάοκ, ο Πάοκ να κάνει και ο Ηρακλής 30 πορείες. Ρε φίλε, εγώ και ο Πάοκ και ο Ηρακλής. Να κλείνουν όλοι οι δρόμοι. Άκου να σου πω λίγο, ρε φίλε. Εγώ. Ναι. Και η γυναίκα μου και ο Πάοκ μου και ο Ηρακλής σου και ξέρω εγώ ναι. Είναι τα κοινωνικά της ζωής μας, είναι τα αυτονόητα της ζωής αυτό. Μας. Και δεν είναι αυτό! Αυτό! Ρε Τζόρνταν, ο Ηρακλής μπορεί να κατεβάσει 30.000 κόσμο κάτω. Αυτή τι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό. Τι είναι αυτό δηλαδή. Φίλε, να κάνουμε στο Βερολίνο κατεβαίνουν ένα εκατομμύριο. Τι είπες τώρα. Στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο είναι 7 εκατομμύρια κόσμο και όλη η Γερμανία είναι 90 ρε φίλε. Στο Βερολίνο δεν είναι 7 εκατομμύρια. Πόσο είναι, 5,5 εκατομμύρια είναι. Δεν, αλλά εγώ σου λέω πώς κατεβαίνουν και τι τώρα. Ρε, εσύ έλα, θα με τρελάνετε τώρα. Τελευταίο για τη σεζόν, καλημέρα. Καλησπέρα σας κύριε. Έλα φίλε. Λέγομαι Άγγελος, 21 χρονών. Τι είσαι. Ο Ευάγγελος. Ο Γιαννάκης. Α, ο Ευάγγελος. Ναι, συγγνώμη. Τα καλύτερα γιαούρτια, φίλος ο Γιαννάκης, Ηρακλειδέας. Ο προηγούμενος ήταν Θεοφάνης. Ναι. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ευάγγελε, ηλικία λίγο αν θέλεις. 21. Άγγελος. Α, Άγγελος. Ναι, ναι, ναι. Έχεις και συμβολικό όνομα εσύ, ξέρεις. την ταινία την έχεις δει. Μπορείστε. Την ταινία την έχεις δει. Ποια ταινία. Άγγελος. Δεν παρακολουθώ πολύ. Με το Μανιάτη. Εσύ είμαι λίγο χύμα. Δες την οπωσδήποτε. Το λες το παιδί, ρε. Καταρχήν ήταν πρώτη φορά. Ηλικία 21. Μην το γαμάς την κουβέντα. 21 στο να μιλήσει, θα το πει μετά. Τι θα το κάνεις, ε. Σας παρακολουθώ συνεχώς το Κωστή πρωί, βράδυ, τις Κυριακές, γεμίζει την ημέρα. Απλώς λόγω εξεταστικής, μαθημάτων και βαθμών του Κασία δεν είχα ευκαιρία να επικοινωνήσω. Θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά τον Κωστή γιατί μου αρέσει προσφερικές αναλύσεις που κάνει, που παρακολουθώ και με τον κύριο Αλέφαντο και τα λοιπά. Το επάγγελμα που ακολουθώ δεν έχει καμία σχέση με. Τι κάνεις? Έτσι, που είναι προπονητική. Εσύ. Ορίστε. Εσύ κάνεις τον προπονητή. Όχι. Θέλω να ασχοληθώ με αυτό, όπως το επάγγελμα ο κλάδος που σπουδάζω δεν έχει καμία σχέση. Τι σπουδάζεις? Γεωπόνος είμαι. Και ο Ιωάννης Γιωπόνος ήταν και έγινε προπονητής. Γιατί να μην γίνει εσύ. Τώρα, βασικά αυτό που θέλω να πω όσο αφορά το θέμα που απασχολείται σήμερα είναι ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο απασχολεί ένα μεγάλο μέρος. Έχει διχογνωμίες, τριχογνωμίες και τεταρτρογνωμίες. Ναι, έχει πολλά. Ωραία. Αν το δούμε από την οπτική των παρελάσεων, θα μπορούσαν με τον ίδιο τρόπο να βγει και μια άλλη ομάδα να διαφημιστεί όπως είναι η.
Εκτινοβάτες, για παράδειγμα. Ωραία. Τι? Δεν γίνεται, δεν γίνεται κοινή συνενέση αυτό, φίλε. Όχι, λάθος κάνεις. Λάθος είσαι εδώ. Οι ομοφιλόφιλοι, ό,τι κάνουν, το κάνουν εν κοινή συνενέση και των δύο. Ο άλλος που κάνει κτηνοβασία δεν νομίζω να παίρνει έγκριση από το ζώο. Μετά το ζώο μπορεί να το αρέσει όμως. Θέλω κάπου να καταλήξει γι' αυτό. Μετά. Ναι. Να μιλήσει, να μιλήσει. Να μιλήσει. Θέλω να καταλήξω κάπου αλλού. Ότι σε αυτό που λέτε. Ακούω τώρα τον κύριο Τζόρνταν, έχει αυτό στα δίκια του. Ακούω από την άλλη σας που εσείς έχετε κάποια επιχειρήματα τα οποία μπορεί και αυτά να είναι ορθά. Ο κύριος Κωστής αποφασίζει να είναι, να απέχει από τη συζήτηση. Όχι, εγώ την έβαλα τη συζήτηση και ήθελα να ακούσω εσάς. Ναι, ωραία, ωραία, συμφωνώ, συμφωνώ. Αν το δούμε από τη μεριά του παρελάσσεων, είναι μια άλλη κατηγορία αυτή. Αν το δούμε. Θα πω κάποιο άλλο παράδειγμα βασικά. Θα αφήσουμε τι κοινοβάτε. Εμείς για να δεις τι χώρα είμαστε, θέλουμε να καταργήσουμε τη στρατιωτική παρέλαση και να εφαρμόσουμε την παρέλαση στον γκέι τώρα. Εκείνη δεν κοστίζει. Τον γκέι. Ενώ οι άλλοι κοστίζει. Μισό λεπτό λίγο. Εμείς για να δεις τι χώρα είμαστε, γιατί πριν εξυμνούσαν τους Τούρκους, είμαστε η χώρα όπου έχει θρησκευτικό γάμο. Η Τουρκία δεν έχει γάμο θρησκευτικό. Μόνο πολιτικό. Μπράβο. Και επίσης η Τουρκία, τώρα γύρισε φίλος μου, άξιο γιατρός, ο Παοξής, ο χειρουργός, που φεύγει η Γαλλία το παιδί, όπως οι χιλιάδες άλλοι γιατροί φεύγουν έξω, τέλος. Φεύγουμε από αυτή τη χώρα. Άναψε τσιγάρο σε σπορτ μπαρ στην Κωνσταντινούπολη και όλοι οι Τούρκοι τον κοίταξαν έτσι. Έτσι ακριβώς. Που το μαχαιρώνανε. Και εδώ πέρα ένα ρουφιάνικο μαγαζί δεν τηρεί το αντικαπριστικό νόμο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Συμφωνώ. Και πάω και βρωμάω και εισπνέω και εγώ. Έτσι, τον καρκίνο, και βρωμάω τα ρουχαλάκια μου. Αυτή είναι η Ελλάδα. Φυσικά, και στην Τουρκία τώρα γυρίζει το παιδί. Ο Έλληνας όταν πάει έξω κάνει την κότα ο Λεβέντης, έτσι. Κύριε Παμάκο, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Μάριος, μην κύριε, Μάριος. Λόγω ηλικία εσένα. Άγγελε, Μάριος. Εντάξει, από σεβασμό. Δεν πειράζει, συνήθω τώρα. Απλώ την προηγούμενη τοποθέτηση μιλήσατε για μια γκρεμισμένη κοινωνία για κάτι που έλεγε ο κύριο Τζόρνταν και είπε εφόσον είναι χάλια, τι πρέπει εμείς να ισοπεδώσουμε δηλαδή. Φυσικά ο Τζόρνταν έτσι όπως τον παρουσίασε ο Τζόρνταν, ήταν σαν η κοινωνία να ήταν καλή και τη χαλάνε γκέι. Εκείνο δεν είναι καλή, απλώς να σου πω κάτι. Στο σπίτι μας παράδειγμα, αν είναι χαλασμένη πόρτα, εμείς θα πάμε να χαλάσουμε και το παράθυρο. Τη δώσουμε μια κλουσιά να φύγει τελείως. Ορίστε. Να τη δώσουμε μια κλωσιά να φύγει τελείως. Αυτό λέω, αυτό είναι ο σκοπός μας. Σίγουρα. Να κάνω μια ερώτηση στον Τζόρνταν. Στη δουλειά σου γκέι θα έπαιρνες. Δεν έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν είναι. Αυτό που δεν έχω πρόβλημα. Στη δουλειά σου γκέι. Γιατί όχι, άμα έκανε καλά τη δουλειά, γιατί. Είναι ιδιαιτερότητα δικιά του, εμένα δεν με πειράζει αυτό. Δηλαδή στο μαγαζί που πουλάει κάποια πράγματα. Φυσικά. Φυσικά, ναι. Εντάξει, για να καταλάβω. Από την αρχή του ποδήθηκα. Συνέχισε, φίλε. Μα αυτό που απασχολεί ανθρώπους όπως είναι ο κ. Τζόρνταν, ο οποίος εξ αρχής είπε ότι παιδιά, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη σεξουαλική προτίμηση ανθρώπων. Εγώ έχω πρόβλημα με τον τρόπο που αυτοί προβάλλονται. Και να πούμε και κάτι πολύ απλό. Πριν να φέρετε ένα παράδειγμα, ότι ο κ. Σαφλάμας, ότι δηλαδή το παιδί μου, αν βλέπει έξω του γκέι χέρι-χέρι, θα γίνει γκέι. Δεν λέμε αυτό, αλλά κοιτάξτε και την άλλη οπτική γωνία. Ότι τα εγκλήματα, οι εγκληματικές ενέργειες του νεαρών έχουν ασκηθεί για ποιο λόγο. Γιατί πολλά παρακολουθούν σκηνές βίας από ηλεκτρονικά παιχνίδια. Δεν λέμε ότι κάποιος επειδή βλέπει γκέι θα γίνει γκέι, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη παρακίνηση από ότι να ξέρω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά πρώτη γκέι το 60 που δεν κυκλοφορούσαν, πώς γίναν γκέι δηλαδή, ρε φίλε. Οι πρώτοι γκέι, τον καιρό των πατεράδων μας ή των παππούδων του 20 ή των 30 που δεν είχαν τότε, τότε από πού γίνανε αυτοί οι άνθρωποι γκέι, ρε φίλε, ορμονικό, το 1800, το 1820 δεν είσαι γκέι. Είχε. Πόσες ιστορίες παίζουνε με τον λατρεμένο μου ποιητή, με τον λατρεμένο μου ποιητή, Λόρδο Βίρονα, που πολλοί βλάκες το λένε Άγγλο, Σκοτσέτος ήταν ο άνθρωπος, ο Μπερντίν, ο λατρεμένος μου ποιητής και αγωνιστές Έλληνες. Κοιτάξτε με τον Λόρδο Βίρονα. Συμφωνώ, σας είπα. Απλώς και με και η δε έχετε τα δίκια σας. Μου είπαν κάτι στη γραμμή το καλοκαίρι που πέρασα. Όπως είπε ο κύριο Τζόρνταν, κανένα δεν έχει πρόβλημα. Καθένα στο κρεβάτι του. Εγώ έχω γνωστό γκέι, φίλε. Και παρέσει, φίλε. Να κάνει ό,τι μα ό,τι θέλει. Άγγελος, είπαμε. Το αρνηθεί αυτό. Απλώς είναι κακό να βγαίνει έξω να το διαφημίσει στην κοινωνία και πολλές φορές με τις πράξεις του να προσφυλίζει εισαγωγικά νεαρά παιδιά άλλους μικρότερους. Γιατί είναι αλλιώς ένα πράγμα να το βλέπεις ότι, είναι μια, ότι το αποδέχεται η κοινωνία και αλλιώς να ξέρεις ότι υπάρχει, απλώς είναι ένα ταμπού ας πούμε. Άκουσε με λίγο τώρα, Άγγελε. Παρακαλώ. Για να δεις ότι εγώ δεν έχω κανένα κόλλημα με τα παιδιά αυτά με τους γκέι. Το εξαρχής, κύριε. Έχω γνωστό, είσαι γάτος, γνωστό και πελάτη γκέι και καλές παρτίδες, ο οποίος έχει φίλο. Αν θες τα έχουνε να σου πω, με γιο παλιού προέδρου της Κούβας.
Μια πηγαίνει αυτό εκεί, μια έρχεται εκείνο εδώ. Παλιού προέδρου τη και αυτό ο γνωστό μου. Και αυτό ο γνωστό μου τώρα. Όχι, δεν είναι 80 χρόνια, μπερδεύεσαι. Ο προηγούμενο πρόεδρο, θα σου πω να ξέρει. Ναι, κατάλαβα. Και αυτό εδώ ο γνωστό μου, ο πελάτη μου, έχει θέση καλή μέσα σε υπηρεσία, ρε παιδί μου. Ναι, εγώ σα είπα, συμφωνώ και πάλι μαζί. Εγώ φίλε, παίζω drums όμω, για να το ξέρει. Έλα να μάθει. Αυτό είναι ένα, έχει ένα αρνητικό εντύπωμα για του περισσότερου νέου. Γιατί είπαμε, υπάρχει μια σαφρή κοινωνία. Το ότι είναι σαφρή και είναι ημιτιαλημένη δεν σημαίνει ότι εμεί απάνω θα μισοπεδώσουμε και όλα καλά και όλα ωραία και όλα άγια. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Και τώρα και κάτι τελευταίο ποδοσφαιρικό έτσι για να κλείσουμε τη χρονιά, γιατί η εκπομπή είναι αμυγός ποδοσφαιρική. Ωραία. Είσαι τελευταίος. Τώρα 21 Ιουνίου. Είσαι τελευταίος. Και δύο λεπτά και τρία να μιλήσεις, δεν μας πει. Λέγε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μιλήσω στον κύριο Καστή. Τι ομάδα είσαι καταρχήν, δεν μας είπες. Καταρχήν είμαι φίλο Φρυσάκη, υποστηρίζω την ομάδα. Ωραία, εσείς μας κλείνει την εκπομπή, ρε. Ωραία. Ήρθατε κι εσείς. Για πάμε. Άκουγα προχθές τις τοποθετήσεις του κυρίου Καστή τις τελευταίες μέρες που έλεγε για τον παπά τον Μελισανίδη, ότι πήρε την ομάδα τζάμπα. Σας τρύπησε ο Μελισανίδης με τον Μπάγεβιτς, σας τρυπάει με τον Τζιμπούρ, σας τρυπάει με τη Γάμα Εθνική, σας τρυπάει με την Αγία Σοφιά, μάγκας ο Μελισανίδης. Και όταν σας ρωτάμε ποιος είναι ο στόχος της ΑΕΚ, με λες είναι η Αγία Σοφιά. Γιατί είναι όμως το γήπεδο, εσείς. Οποιοσδήποτε άνθρωπος όταν πάει να κάνει μια οικογένεια δεν κοιτάει πρώτα να πάρει αυτοκίνητο. Κοιτάει πρώτα να κάνει ένα σπίτι, να έχει σίγουρη τη στέγη του και από εκεί και πέρα. Ωραία, σας το πέρασε. Τρία χρόνια περιμένετε να σας κάνει το σπίτι. Λοιπόν, θα βγαίνετε και τέτοιο. Μου θυμίζει με τους παλιούς του Πάου, φίλε. Αν θυμάμαι θα κάνετε καλά. Το ΑΕΚ Ολυμπιακό Ντέρμπι. Λοιπόν, θα... αυτή η ιστορία. Ισχυρότατος παράγωνο Μελισανίδης, δεν το συζητάμε. Αλλά αν θυμάμαι καλά, πριν δύο χρόνια. Ναι. Είπε το Δεκέμβριο του 2015 η ΑΕΚ θα έχει το σπίτι της. Βέβαια. Ήρθε το 2015. Η ΑΕΚ δεν έχει. Το ίδιο και η πολυμετοχική. Το 2009 θα φτιάχναν το βοτανικό αυτή. Ωραία. Κοντεύουμε το 19 τώρα και ακόμα και δεν έχει. Δηλαδή το παραμύθι του γηπέδου και χάσει το στόχο που το πρωτάθλημα. Γιατί η ΑΕΚ που ανεβαίνει δεν είναι σαν τον ΠΑΟΚ να βγει τέταρτη. Ο ΠΑΟΚ, άσε τώρα τον ΠΑΟΚ. Ομάδα μικρή. Άσε τώρα, ο ΠΑΟΚ, ο στόχος του ΠΑΟΚ επιτεύχθη. Ναι, κατάρρισε η ΠΑΕ. Βγήκε πέμπτος. Ξεχρέωσε η ΠΑΕ από παντού. Δεν χρωστάει τίποτα η ΠΑΕ. Και αυτά θα έρχονται σιγά σιγά. Ναι. Ωραία. Στην πυρήμπα. Όταν οι γκέι θα κάνουν και παιδιά, θα πάρουν πρωτάθλημα πάνω. Καλά, ναι. Τις αρτιέρες θα συμφορέσω, δεν τις βγαίνω. Εντάξει. Λέω, συγκρίνεται την περίπτωση του Παναθηναϊκού με ΑΕΚ. Η μεγάλη διαφορά είναι πως μπορεί πριν τρία χρόνια να έπαιξε ένα γήπεδο, αλλά τα σχέδια προχωράνε, κινούνται κάποιες διαδικασίες νομικές, τις οποίες λόγω αλλαγής κυβέρνησης είχαν τελειώσει ή την απόφαση του ΣΤΕ. Αν τώρα φάμε τον παπά και έρθει το Σεπτέμβριο, θα γίνει, θα γίνει το γήπεδο, θα γίνει. Ο παπάς είναι ο εξής. Κάνει υπομονή για το γήπεδο, θα βγαίνεις τέταρτος και απανηγυρίζεις. Όχι. Η ΑΕΚ είναι να πρωταγωνιστεί, να παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν το πήρε. Είναι αποτυχία. Όχι σαν τον ΠΑΟΚ. Που είναι μικρός, τέταρτος και χαίρεται. Άιντε μπράβο. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μικρός. Την κάνετε την ΑΕΚ σαν τον ΠΑΟΚ. Άσε το. Χειρότερη από τον ΠΑΟΚ. Καμιά σχέση είναι ο ΠΑΟΚ. Σαν τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πήγε γάμα εθνική. Ο ΠΑΟΚ δεν πήγε στη γάμα. Στον ΠΑΟΚ άλλη φορά. Οι ομάδες που δεν πήγαν είναι οι τρεις. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή η πτώση της ομάδας Γάμα Εθνική πήγε πολύ πίσω την ομάδα, μίκρινε το οπαδικό της κλίμα κτλ. Παρ' όλα αυτά η ομάδα δεν σημαίνει πως... Έπρεπε η ΑΕΚ να ανέβει τώρα Άλφα Εθνική με εγκαίνια το γήπεδο. Τα άλλα που ακούω εγώ ρε Βερεσέ. Εντάξει, αυτό δεν φταίει ο Μελισανίδης. Εγώ φταίω. Αυτό φταίει γιατί πόνταρε στη Δημαρχίνα που θα έβγαινε αλλά δεν βγήκε. Δεν έβαλε ένα δικό του... Δεν έβαλε το λύσαμπρο του Γιωργαμλή εκεί. Τον άφησε με τα κοντοσούβλια εκεί να πουλάει κοντοσούβλια εκεί. Καλά ρε, δεκελία. Είναι δυνατόν η δυναμική της ΑΕΚ. Είναι σαν να βγάζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πίστεψε στη χείρα ότι θα βγει σίγουρα. Κατάλαβες, την είχε από κοντά ο Μελισανίδης. Σου λέει δικιά μας, είναι η δημαρχίνα του... Της... Άλλο λέω εγώ ρε. Είναι δυνατόν να βάλει ο ΠΑΟΚ δήμαρχο και να μην βγει. Φυσικά πότε βγάλατε δήμαρχο, Αριανός βγαίνει. Γιατί βάλαμε κανέναν. Αριανό βγάλαμε. Τα λέμε για χαρά, τα λέμε του χρόνου. Για λέμε. Κοσμόπουλο, τον Κοσμόπουλο τον Ερακλειδέα, τον άλλο τον Αριανό, τον άλλο τον Αριανό. ΠΑΟΞΙΣ δήμαρχο δεν βγήκε ποτέ. Άσε τώρα. Τι άσε τώρα, άσε τώρα. Καλά που ήρθε στην πόλη ο ΠΑΟΚ και φτιάξαμε τον ΠΑΟΚ και δική μας από εκεί πέρα και βγάλαμε Έλληνα δήμαρχο καταρχήν. Έτσι θα το πεις. Βγάλαμε Έλληνα δήμαρχο. Ναι, βεβαίως. Ποιο βγάλαμε. Μέχρι να έρθει το 22 διωγμός, όλοι Τούρκο δήμαρχο είχαμε εδώ πέρα και ναι. Όλοι ξένοι. Καλά που ήρθατε εσείς δηλαδή. Φυσικά. Και φτιάξαμε Έλληνα δήμαρχο. Α, τι, αφιβάλλεις. Και ο Έλληνας δήμαρχος μας έκλεισε. Ποιος ήταν, για πες μου ένα. Πες μου ένα ΠΑΟΞΙ δήμαρχο. Πριν το 22, πες μου έναν Έλληνα δήμαρχο. Πες μου ένα ΠΑΟΞΙ δήμαρχο. Πες μου έναν Έλληνα δήμαρχο. ΠΑΟΞΙ δήμαρχο. Σου λέει γίνεται απελευθέρωση. Μετά πες ένα ΠΑΟΞΙ δήμαρχο. Ένα ΠΑΟΞΙ δήμαρχο. Μετά το 22 που ήρθε η δική μας από τη Μικρά Ασία. Πριν το 22. Άτομη χειρότερα.
Τα καλύτερα δες. Ποιον είχατε δήμαρχο, πες μας. Τα καλύτερα, λέει. Εσείς που είστε εδώ. Πού θα πας διακοπές. Λέλο μπανάνα. Εγώ... Πού θα πας διακοπές, διακοπές, δεν ξέρω, Κωστή. Θα μείνεις εδώ, θα φτιάξουμε την καινούργια μαρμίτα. Βεβαίως, θα πώς θα την οργανώσουμε, την κάνουμε, να την ράνουμε. Ε, εσύ θα βοηθήσεις την καινούργια μαρμίτα. Φίλε, εγώ βοηθάω χωρίς να ξέρεις. Ωραία, εσύ Γιώργο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, φίλε, εγώ θέλω να πω διακοπές. Οργανώστε την εσείς τη μαρμίτα, κάτι ναι. Καταλαβαίνετε. Θα πας πάλι φέτος εδώ, κοίτα. Στην Εύβοια θα πάω και σε ένα χωριό. Σε ποιο? Στο... Στην ΚΑΠΑ 70 και κάτι γύρω στα Αγία. Για να καταλάβεις πώς βοηθάω τη μαρμίτα Ραπτόπουλες, το έχω ξαναπεί και δεν έχω ναι. Και στο λέω. Και στο λέω και το λέω και στον αέρα γιατί πολλοί μου στέλνουν αυτό το mail. Το 1985 εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή πολλοί λέτε για ποιοι είναι στο πάνελ κτλ., είμαι ο πρώτος που επειδή είμαι και ο μόνος από αυτούς εδώ που ήμουν και τηλεοπτικός οπαδός της εκπομπής, είμαι ο πρώτος που έχει πει να φύγει από το πάνελ αν έρθει κάτι που διασκεδάζει πιο πολύ τον κόσμο ή κάποιος. Δεν είναι καρεκλοκένταυρος, τη δικιά μου είναι η καρέκλα. Εγώ έτσι θα βοηθήσω. Άλλο λένε το καλοκαίρι. Θα βοηθήσουμε να οργανωθούμε παραπάνω. Θα έχουμε ένα μικρόφωνο καλύτερο, μια λάμπα καλύτερη. Ξέρω εγώ. Εγώ δουλεύω για αυτό το πράγμα. Από το σπίτι μας. Ένα τεχνικό καλύτερο. Ο τεχνικός, είναι αστέρι. Τεχνικός, έλα μέσα. Ένα... Νίκο, ναι, έλα λίγο μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Πού είναι ο μαλάκας. Έλα. Έρχονται. Έλα εδώ μπροστά. Έλα. Βρε, περισσύν τους γαμπρώσεις. Ελεύθερο παιδί. Έλα, πεις ένα για το λαό τώρα εδώ πέρα. Όχι, δεν θέλω. Απλά εντάξει τώρα τελευταία κοπή και εγώ νιώθω κάπως... Για τους κάπους. Πες ότι φοβάσαι ότι θα βρεθούμε μαζί. Υπάρχει τέτοια... Έλα λίγο το Νίκο, έλα το λέει. Θα το κανονίσουμε, να είμαστε μαζί. Εντάξει, όλα παίζονται. Μπορεί να φύγουμε... Είναι δύσκολο, εντάξει. Δεν θα χαλάσει η μαρμίτα. Μπορεί να πάει αλλού, μπορεί να μείνει εδώ, μπορεί να είναι παντού. Αναλόγως. Μπορεί να αναβαθμιστεί κι άλλο, δεν ξέρω. Μπορεί να πάει στην Αθήνα. Νίκο, έλα λίγο σε δύο κόμματα. Έλα σε δύο κόμματα. Αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα. Εντάξει. Τώρα είναι για μένα, ξέρετε. Εντάξει, δεν έχουμε χαρτί στην τουαλέτα, είναι ένα θέμα. Νερό κρύο δεν έχουμε. Εντάξει. Τι λέει αυτά και στον έχουμε δυσκολίες, εντάξει. Ένα ναι. Μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο από όλους μας ναι. Για ό,τι έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Μόνος για του. Τη μεγάλη στήριξη που προσφέρει. Που προσπαθούσε να ρίξει φάντομ με. Είναι δεκαθλητής εδώ μέσα. Έτσι. Επίσης, να πούμε στον κόσμο για τα μηνύματα που εισπράττω από τα λοιπά. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Ούτε εγώ με τον Μάρου, ούτε με τον Τζόρντο, ούτε με κανέναν. Πλακωνόμαστε. Μπορεί να πλακωνόμαστε και να μαλώσουμε και τα λοιπά. Μέσα, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό εκτός αέρα. Πάντως αυτό δεν είπε... εξυπηρετούμε καταρχήν κανένα συμφέρον κανένα. Αυτό ακριβώς. Το μόνο συμφέρον που εξυπηρετούμε είναι τις άποψεις μας αυτή και τη στιγμή. Όπως είπε ο Λάκης ο Λαζόπουλος, δεν έχουμε κανένα καταστροφισμό. Έτσι. Ούτε κάποιον να μας δει, ούτε κάποιον να μας βάλει φως. Να μας βάψει. Σταθείτε έτσι, βαφτείτε. Να μου πει εμένα να ξυριστώ, ας πούμε. Εμένα πού να με βγάλουν έτσι. Όχι, δεν πάει το μπλουζάκι αυτό. Όχι, χρησιμοποίησε την αργό λιγότερο. Όχι, δεν έχουμε τέτοια. Να πούμε ότι. Τη μαρμίτα την κάναμε πιο κεφάτη, πιο αριστοφανική πρόστιμα και τέτοια δεν έχουμε φάει για κάποιους κακούς που λένε ότι είμαστε βρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Δεν βρίζουμε, αλλά δημιουργούμε μια διαφορετικότητα όπως οι γκέι έχουν μια διαφορετικότητα, έχουμε μια τηλεοπτική διαφορετικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ αθηναϊκά μέσα, site, με ατάκες της εκπομπής, πάει να πει ότι γουστάρει ο κόσμος να τη βλέπει. Οι καναλάρχες δεν τη γουστάρουν γιατί βρίζει Ολυμπιακό, σε εισαγωγικά βρίζει Παναθηναϊκό, βρίζει ΠΑΟΚ, βρίζει. Ναι, δεν βρίζει. Κράζει. Κράζει. Κράξει και ναι. Καναλάρχες, έτσι. Ναι, έχουμε κράξει καναλάρχες, έχουμε κράξει μεγάλους δημοσιογράφους. Η ουσία για μας είναι ότι βρίσκουμε μια στέγη, έτσι όπως είναι αυτή η στέγη, μια παράγκα, ένα αυτό κτλ. Και αυτό είναι καλό. Και ότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτόν τον καθοσπρεπισμό και ότι μην πεις για τον κύριο Μαρινάκη, μην πεις για τον κύριο Σαββίδη. Εμείς είμαστε παιδιά της πιάτσας. Άμα δούμε κάτι στραβό, θα κράξουμε και τον Σαββίδη, θα κράξουμε και τον Μελισανίδη, θα κράξουμε και τον. Δεν μπορεί να κράζουμε μόνο τον Σαββίδη και τον Μελισανίδη. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι μας έβαλε κάποιος να κράξουμε κάποιον άλλον ή μας έβαλε κάποιος μάνατζερ. Όχι. Είμαστε κάργα αυθόρμητοι. Εντάξει. Αυτά θα τα πούμε ραδιοφωνικά. Πού θα είμαστε, πώς θα είμαστε, πότε ξεκινάμε. Ο Μάριος από το Λίμπερο, εγώ από το Μετρόπολης και από το site για μένα, αλλά ουσιαστικά ραδιοφωνικά θα μάθετε πού θα είμαστε. Έτσι ακριβώς. Καλό καλοκαίρι. Έχω να πω και κάτι άλλο. Και ραδιοφωνικά ο Μάριος ανέβηκε με το Λίμπερο και εμείς σαν Μετρόπολης πιάσαμε τρία δίμηνα πρωτιά. Τρία δίμηνα πρωτιά. Αθλητικό ραδιόφωνο δεν το έχει κάνει παγκοσμίως, λένε οι στατιστικές.
και να πω ότι εγώ φέτος πέρασα και μια δυσκολία με την υγεία μου. 7 μήνες μου έτυχε κάτι το οποίο έτυχε σε μένα και σε έναν ακόμα στην Αμερική. Δεν ήταν για να φύγουμε από τη ζωή, ήταν όμως πολύ παράξενο, πολύ πολύπλοκο, και θέλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, τον Νίκο το Φίστα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέχρι να βρει λύσεις, να μου δώσει λύσεις. Ευτυχώς συνεργάστηκε και με μεγάλους γιατρούς από Αμερική, γιατί είναι άνθρωπος της επιστήμης και της μελέτης, παρακολουθεί την εξέλιξη σε φοβερή ηλικία στα 49-50 του. Και έγινα καλά με εξετάσεις που έκανα πριν από μερικές μέρες. Το ότι βγάλαμε πρωτιές με μένα άρρωστο και με μαρμίτα πολύ καλή και φέτος, πάει να πει ότι βοηθήσατε και εσείς. Μέσα από οικονομική κρίση, μέσα από ένα φτωχό πρωτάθλημα. Έτσι. Να λείπει η ΑΕΚ, να λείπει ο Άρης, να λείπει ο Ηρακλής, αν θέλεις. Με ένα μικρό πρωτάθλημα. Η ουσία είναι ότι την εκπομπή τη βλέπουν και το ραδιόφωνο, ακούνε τον Ασλαμά και εμένα με τον κόκκινο και το βράδυ μόνο μου. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον ποδόσφαιρο. Η μεγαλύτερη επιτυχία για τον Ασλαμά και εμένα και για εμάς όλους το τι είναι, άκρος... είναι ότι αυτό... δεν εξειδικεύσαμε ένα δεν κοινό τηλεοπτικό συγκεκριμένο. Ναι, δεν πήγαμε μόνο σε ποδοσφαιρικούς. Το να μας σταματάνε γιαγιάδες στον δρόμο και να μας σας ακούμε, αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Ναι, γιατί μέσα θα πεις, ναι. Δηλαδή σήμερα ας πούμε. Είναι ευχάριστο αυτό. Ναι. Παιδιά 13 χρονών, εγώ τα πήγα στην κόρη μου να πάρω βαθμούς Τετάρτη Δημοτικού. Μου είπαν δύο πιτσιρικάδες που είναι στην τάξη, λέει σας βλέπουμε στη Μαρμίτα. Λέω πώς, αφού είναι αργά. Τους βάζουν οι μπαμπάδες τους. Στο YouTube. Στο... μετά την άλλη μέρα. Τα ακούνε τα πινελίκια χήμα. Ακούνε. Μπράβο. 10 χρονών. Ωραίοι γονείς. Ωραίοι γονείς. Μπράβο τους. Γιατί τα λες αυτό. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι. Καλά να περάσετε. Και να προσέχετε όλοι το καλοκαίρι. Έτσι, να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Όχι φαΐ πολύ. Όχι πολύ στον ήλιο. Όχι πολλά μεθύσια γιατί οι θερμοκρασίες αυτές, όσοι έχουμε καρδιακά προβλήματα, όχι περπατήματα στους ήλιους κτλ. Έτσι να γυρίσουμε όλοι μια χαρά. Μεγάλα event και μεγάλα live έρχονται το καλοκαίρι για να γουστάρουμε εμείς οι μεταλλάδες. Καταρχήν κάνει μπαλκόρ στις 25 Ιουλίου, οπωσδήποτε θέλω να σας δω εκεί, να τα σπάτε και να παίζετε ξύλο. Ναι. Φυσικά εννοείται για Judas Priest και Rotting Christ στο Rockwave, δεν το συζητώ. Και από εκεί, πότε είναι αυτό? Δεν ξέρω πότε είναι. Δεν ξέρω όμως πότε είναι. Αλλά πρέπει να είναι τώρα αυτές τις μέρες γιατί δεν το έχω μελετήσει. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.